Καλησπέρα σας, κύριε Βούλγαρη, κύριε Σιμίτη, κύριε Βενιζέλο, κύριε Λιβιζάτο, κύριε Μητσέ, αγαπητές φίλες και φίλοι. Το τμήμα Μερκούρη σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί πολύ για την απόψινή παρουσία σας με αφορμή την εκδήλωση συζήτηση αφιερωμένη στο τελευταίο βιβλίο του καθηγητή κ. Γιάννη Βούλγαρη με τίτλο «Ελλάδα, μια χώρα παραδόξως νεωτερική». Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τον συγγραφέα, τους ομιλητές της βραδιάς και τον συντονιστή της. Το θέμα του βιβλίου, το κύρος όλων όσοι συμμετέχουν και η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γόνιμη συζήτηση που αναμένεται να ακολουθήσει, εγγυώνται τη συνέχεια της βραδιάς, η οποία και θα τελειώσει με ένα ποτήρι κρασί κάτω από τις κουκουναριές. Χωρίς λοιπόν καθυστέρηση, παρακαλώ τον συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφο κύριο Μιχάλη Μητσό, να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ απόψε. Δεν ακούγεται καθόλου. Μπορείτε να πάμε για λίγο. Πάρουμε το μικρόφωνο. Ούτε εδώ καλά. Άμα φωνάζει, άμα αφήσω το μικρόφωνο. Αυτό είναι μικρό. Αυτό είναι μικρό. Πώς είμαστε? Καλά, καλά. Καλύτερα. Λοιπόν, να πω και εγώ ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είστε απόψε μαζί μας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Εκλεκτός κόσμος. Είναι ανάμεσά μας βουλευτές. Είναι ο κ. Τζαβάρας, κ. Κατρίνης. Είναι ο πρώην βουλευτής κ. Κουτσούκος. Είναι ο πολύ αγαπητός δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Μωυσής Ελισάφ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εδώ μάθαμε ότι η ιδέα αυτής της εκδήλωσης προέκυψε από ένα φαγητό βραδινό σε ένα ταβερνάκι. Ήταν ο πρώην δήμαρχος και δύο-τρεις ακόμα φίλοι, οι οποίοι συζητούσαν για το βιβλίο και πέταξε κάποιος την ιδέα και γιατί να μην το κάνουμε στο Καρακοχώρι την εκδήλωση. Είπαν όλοι, ωραία ιδέα εσύ, αλλά τι θα πούνε τώρα, τι θα πει ο συγγραφέας. Πέσαν και τα ονόματα βέβαια των ομιλητών. Την άλλη μέρα το πρωί πήραν τηλέφωνο, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι και έτσι κάπως αποφασίστηκε και έτσι οριστικοποιήθηκε αυτή η υπέροχη και κάπως τολμηρή ιδέα, διότι εδώ είναι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, έχουν έρθει από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Αυτό σε ό,τι αφορά την ίδια την εκδήλωση, σε ό,τι αφορά την, ας πούμε, την, όχι την πολιτικοποίηση της, γιατί πολιτική είναι ούτως ή άλλως, αλλά το γεγονός ότι της προσδόθηκε μία δημοσιογραφική, ας πούμε, εκδοχή, μία διαφορετική λειτουργία από ό,τι έχει, φοβάμαι ότι οφείλεται σε ένα βαθμό στην ταπεινότητά μου, διότι επιστρέφοντας εγώ από τις διακοπές αρχές Αυγούστου και με είχε πάρει ο Νίκος Αλευζάτος και μου είχε πει αυτή την ιδέα και είχα ενθουσιαστεί και τον είχα ευχαριστήσει για την τιμή που μου έκανε, το είπα στην εφημερίδα, στα νέα. Λέω και το Σεπτέμβριο θα έχει μια εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Βούλγαρη. Και έτσι πάει ένας συνάδελφος και μου λέει, ποιοι θα είναι, είπες? Λέω, δεν άκουσα καλά. Λέω, είναι το βιβλίο του Βούλγαρη. Ποιο βιβλίο του Βούλγαρη? Ποιοι θα είναι οι ομιλητές? Όταν του είπα λοιπόν, μου λέει, καλά, σε πειράζει να το γράψω? Λέω, τι θα γράψεις? Λέει, την είδηση αυτή, το γράψτε.
Και προέκυψε έτσι ένα κείμενο το οποίο έλεγε, ας πούμε, ότι αυτή η εκδήλωση είναι η φθινοπορεινή σύναξη των εξυγχρονιστών, των ευρωπαϊστών, η οποία θα δώσει μήνυμα, η οποία θα στείλει μήνυμα, η οποία δεν ξέρω τι θα βγάλει. Μπορεί να βγάλει ένα κόμμα, μπορεί να βγάλει ένα μανιφέστο, μπορεί οτιδήποτε. Φοβάμαι ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και από ό,τι έχω και συζητήσει με τους εκλεκτούς εδώ ομιλητές, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για ένα βιβλίο ήρθαμε. Ένα βιβλίο βέβαια το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό ως προς το ότι προτείνει μία καινούργια ανάγνωση της νεωτερικότητας και μία ματιά που ξεφεύγει από τη μιζέρια και από το αυτομαστίγωμα που μας χαρακτηρίζει εδώ και 50 χρόνια. Είναι μια αισιόδοξη ματιά. Και αυτό είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η έκδοση αυτού του βιβλίου συμπίπτει με μια κατάσταση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα που είναι ιδιαίτερη και ιδιαίτερα κρίσιμη. Στη μένα Ευρώπη βλέπουμε γεγονότα πρωτοφανή, τουλάχιστον σε δύο χώρες, στη Βρετανία και στην Ιταλία, όπου θα μπορούσε σήμερα να είναι πολύ χειρότερη κατάσταση, αλλά υπήρξε μια αφύπνιση των δημοκρατικών δυνάμεων η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Και θα δούμε βέβαια ακόμα πού θα οδηγήσει. Στη δε Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση καινούργια, η οποία από ό,τι φαίνεται χέρι μιας τεράστιας εμπιστοσύνης και μια αντιπολίτευση που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και όπου το προηγούμενο κόμμα, το κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα επί 4,5 χρόνια, προσπαθεί να αλώσει ένα χώρο της κεντροαριστεράς για τον οποίο εκ των πραγμάτων μιλάει έστω και εμέσως αυτό το βιβλίο. Για να μην μακρηγορήσω άλλο, θα ήθελα και προτού δώσω το λόγο στον κύριο Σιμίτη που είναι δεξιά μου, να διαβάσω μόνο μία φράση η οποία νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ όχι μόνο με τον πρώην Πρωθυπουργό αλλά και με το κλίμα του βιβλίου και αυτής της εκδήλωσης. Είναι μία παράγραφος από το βιβλίο του Νίκου του Λεβιζάκη «Πραγματιστές Δημαγωγή Ονειροπόλη», η οποία είναι εξής. Παρουσιάζοντας το βιβλίο απολογισμό του το Νοέμβριο του 2005, ο Κώστας Σιμίτης χρησιμοποίησε μία φράση που έκτοτε μου εντυπώθηκε. «Δεν είμαστε καταδικασμένοι στη μιζέρια». Νομίζω, συνεχίζει ο Νίκος Αλεβιζάτος, ότι η φράση αυτή δίνει καλύτερα από κάθε άλλη το στίγμα της περίοδου 1996-2004. Ταυτόχρονα είναι και η καλύτερη παρακαταθήκη ενός ηγέτη που με την απόσταση που έχει πάρει σήμερα από τα πράγματα είναι σε θέση να συμβουλεύει σοφότερα φίλους, λιγότερο φίλους, μα και αντιπάλους. Σε αυτό τον ηγέτη θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σκοπός του βιβλίου του Γιάννη του Βούλγαρη είναι να παρουσιάσει μια ερμηνεία της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας επανεξετάζοντας το ειδικό βάρος και την ιδιαίτερη τροπή που είχαν στην Ελλάδα οι μεγάλοι σύγχρονοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί. Ο Βούλγαρης θεωρεί το επιχείρημά του αναγκαίο γιατί οι προηγούμενες έρευνες στο ίδιο θέμα είχαν σαφείς αδυναμίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά το δημόσιο και τον επιστημονικό λόγο. Επίσης, γιατί σήμερα χρειάζεται να αναστοχαστούμε την περιπέτεια της χώρας μας στη μακρά ιστορική της διάρκεια ώστε να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα προβλήματά μας. Να εφαρμόσουμε νέους ερευνητικούς άξονες για το μέλλον. Θα αναφέρω μερικά κεντρικά σημεία της εργασίας του Βούλγαρη που αναδεικνύουν το συλλογισμό του. Κατά την έρευνά του, ο Βούλγαρης δεν αποδίδει θεωρητική προτεραιότητα στον καπιταλισμό ή στην αγορά, όπως συμβαίνει
σε μαρξιστικές, φιλελεύθερες ή εξυγχρονιστικές προσεγγίσεις. Εξετάζει πώς πραγματώθηκαν και αλληλοεπίδρασαν στην ελληνική περίπτωση η γεωπολιτική, το κράτος, ο καπιταλισμός, η πολιτική και η δημοκρατία. Όλα αυτά τα στοιχεία επέβαλαν, κατά το συγγραφέα, μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αυτονομίας και ποικιλίας συνδυασμών κατά την ερμηνεία της εξέλιξης της χώρας. Ο μεθοδολογικός κορσές του οικονομικού ανταγωνισμού που επικρατεί πολλές φορές αποδεικνύεται απρόσφορος για την κατανόηση της εξέλιξης της χώρας μας. Αφετηριακό σημείο της ανάλυσης του Βούλγαρη είναι ότι το ελληνικό κράτος ενσωματώθηκε στο πλέγμα του διακρατικού συστήματος που επικρατούσε στην Ευρώπη πολύ πιο σταθερά και πρόημα από όσο στο πλέγμα του καπιταλισμού που την ίδια εποχή επεκτηνόταν προς την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Επιπλέον, η Ελλάδα όντας σε στρατηγική θέση παρέμεινε στη σκακέρα των γεωπολιτικών συντονισμών και ανταγωνισμών και των πολέμων από την ίδρυσή της ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Αλλά ακόμα και στις αρχές του 21ου, μετά την Ιωνή χρεοκοπία του 2010, οι γεωστρατηγικοί λόγοι βάρυναν και βαθρύνουν ιδιαίτερα ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιρροή της γεωπολιτικής υπήρξε κατά το Βούλγαρη προφανώς καθοριστική στη χάραξη των βασικών εθνικών επιλογών και στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ατζέντας. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει όμως να ερμηνευθεί με όρους ξενοκρατίας και εξάρτησης. Οι εθνικές πολιτικές δυνάμεις είχαν μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας και οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων δεν ήταν πάντα καθοριστικές για τη μία ή άλλη εξέλιξη. Πρέπει γι' αυτό αυτές οι παρεμβάσεις να εξετάζονται περιπτωσιακά, καθώς άλλοτε ήταν δυσμενείς και άλλοτε ευνοϊκές για τους ελληνικούς στόχους. Με τον τρόπο εργασίας του Βούλγαρη συμφωνώ. Η κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της χώρας χρειάζεται μια πολύπλευρη αναζήτηση των αιτιών που καθόρισαν την πορεία της. Θα αναφέρω ένα άλλο στοιχείο που πέρα από όσα αναφέρει ο Βούλγαρης, που βέβαια αυτό το στοιχείο που θα αναφέρω συμπεριλαμβάνεται στους συλλογισμούς του Βούλγαρη, αλλά πιστεύω έχει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην ελληνική εξέλιξη. Είναι το πολιτισμικό. Ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας επηρεάζει τα πράγματα γιατί διαθέτει γνώση, ικανότητες και σχέσεις που υστερούν στην εγχώρια κοινωνία. Η επιρροή των όσων σπούδασαν ή εργάζονταν, είχαν εκπαιδευτεί στις προηγμένες δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες, υπήρξε καθοριστική. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ένας από τους πρωταγωνιστές του επαναστατικού αγώνα, είχε ζήσει στην Πίζα της Ιταλίας. Μαζί με άλλους που είχαν σπουδάσει ζήσει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, αποτέλεσαν ένα πυρήνα με καθοριστική παρουσία τα χρόνια της Επανάστασης. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Προκαιρού, φιλομετρώντας έναν κατάλογο των καθηγητών της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τέλος του 19ου αιώνα, δηλαδή εκεί γύρω στο 1880, διαπίστωσα ότι η πλειοψηφία των καθηγητών προέρχονταν από το εξωτερικό, ιδίως από τη Γερμανία,
άλλοι είχαν γεννηθεί εκεί και άλλοι είχαν σπουδάσει ή εγκατασταθεί εκεί και επανήλθαν. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι ο γερμανικός αστικός κώδικας του 1899 αποτελέσε πρότυπο του ελληνικού αστικού κώδικα που πήρε την οριστική μορφή του το 1940 και όχι ο παλαιότερος αστικός κώδικας του 1803 κλπ. Γαλλικός αστικός κώδικας, ναι. Δεν είναι περίεργο επίσης ότι μέχρι τότε ελληνική νομική πρακτική, δηλαδή η αποφάση των ελληνικών δικαστηρίων από το 1830 κλπ, δεν επηρέασε παρά σε πολύ περιορισμένο βαθμό την ελληνική νομοθεσία, πράγμα που δεν συνέβη σε άλλες χώρες που η πρακτική των δικαστηρίων είχε μεγάλη σημασία για τη νομοθεσία. Θέλω επίσης να τονίσω το γεγονός ότι σήμερα ο ρόλος των τεχνολογιών είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό καθοριστικός για τη διαμόρφωση των κοινωνικών εξελίξεων από άλλοτε. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτατη αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων χάρη στην πληροφόρηση που παρέχουν. Στο ίδιο αποτέλεσμα συμβάλλει και η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οικονομική και νομισματική ένωση. Είναι χειρόπιαστες αποδείξεις ότι οι τρόποι κοινωνικής οργάνωσης και ζωής που επικρατούσαν μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα και θεωρούνταν μη αμφισβητήσιμοι, ιεροί, θα μπορούσα να πω, δεν ισχύουν στον ίδιο βαθμό. Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση? Ότι το κράτος έθνος δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό που ίσχυε άλλοτε και ήταν παραδεκτό στην Ελλάδα. Η ελληνική εξέλιξη, ιδίως μετά το 2015 και μετά, αποτελεί αναμφισβήτητο παράδειγμα. Θα αναφέρω τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο που είναι ενδεικτικό για τις αντιλήψεις του Βούλγαρη αλλά και τη συμβουλή του που είναι σημαντική στην καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής εξέλιξης. Γράφει ο Βούλγαρης: «Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ένα σταθερό και ανανεούμενο λίγο πολύ μοτίβο που χαρακτηρίζει την οικοδόμηση του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτον, ιδιαίτερη επιρροή ενός ξένου προτύπου που υιοθετείται είτε γιατί υπερέχει κατά γενική παραδοχή είτε για ιδιαίτερους συγκυριακούς λόγους, όπως παραδείγματος χάρη η προτίμηση των Βαβαρών για το γερμανικό νομικό πολιτισμό που τους ήταν προφανώς πιο οικείος. Συχνότερα η επιλογή ήταν πιο επιλεκτική και αντλούσε από διαφορετικά μοντέλα, δηλαδή και τη Γαλλία και την Αγγλία και την Ιταλία. Στη διαδικασία μεταφοράς του ξένου προτύπου έπαιζε ουσιαστικό ρόλο η συμμετοχή και η μετάκληση ξένων ειδικών και ξένων αποστολών. Ζούμε και τώρα τις πολλές ξένες αποστολές που έρχονται στην Ελλάδα. Το τρίτο κοινό χαρακτηριστικό ήταν ο ενεργός και δημιουργικός ρόλος των εθνικών ειδικών που παρακινούσαν για την εισαγωγή της ξένης τεχνογνωσίας, πρωτοστατούσαν στη θεσμική οργάνωσή της και την προσάρμοζαν συνειδητά ή αυθόρμητα στην εθνική παράδοση και πραγματικότητα. Ασκούσαν αυτό το ρόλο είτε ως ομάδα πίεσης προς την εξουσία παρακινούμενοι από τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους είτε ως τεχνοκράτες και οργανικοί διανοούμενοι που έδιναν μια ιδιαίτερη ιδεολογική χρειά ή διαμόρφωναν το δημόσιο λόγο σχετικά με το ειδικό κάθε φορά ζήτημα». Το τέταρτο χαρακτηριστικό ήταν η απόσταση
μεταξύ των θεσμικών σχεδιασμών και προδιαγραφών που συνήθως κινούνταν σε ευρωπαϊκά επίπεδα και της υλοποίησής του που συνήθως υπολοιπόταν για δύο αλληλένδετους λόγους. Αφενός, γιατί το κράτος ήταν φτωχό και στερούνταν τους πόρους για να στηρίξουν τους σχεδιασμούς του, αφετέρου γιατί η κοινωνία ακόμα λιγότερο είχε τους πόρους και τη δυναμική να ενστενιστεί την κρατική πρωτοβουλία. Έτσι προέκυπτε μία συνισταμένη που ήταν κάτω από τους επιδιωκόμενους στόχους της κρατικής πρωτοβουλίας και πάνω από τις δυνατότητες της κοινωνίας. Έχουμε ζήσει και αυτές τις μέρες ακόμα παραδείγματα των προτύπων τα οποία μεταφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα και δύσκολα εφαρμόστηκαν, δεν εφαρμόστηκαν ή προκάλεσαν αντιδράσεις. Εξού και εκ των υστέρων η αποτίμηση στον επιστημιακό και δημόσιο λόγο διχαζόταν μεταξύ εκείνων που υπογράμμιζαν την πολιτισμική αδράνεια είτε για να την καταδικάσουν ως καθυστέρηση είτε για να την εγκομιάσουν ως αντίσταση. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η αλληλοεπίδραση και ο συμβιβασμός είναι όταν πλέον εντός της δυναμικής του νεωτερικού μετασχηματισμού. Γεγονός που δεν απέκλειε ωστόσο σε μια επόμενη φάση της κρίσης να ανασύρονται από το παρελθόν οι μνήμες και οι συμβολισμοί των αντιστάσεων. Το συμπέρασμα του Βούλγαρη είναι, όπως προκύπτει από τον τίτλο του βιβλίου, ότι στη συνεχή διαμάχη μεταξύ των αρνητικών στοιχείων και θετικών χαρακτηριστικών της νεοελληνικής εξέλιξης υπερίσχυσαν τα χαρακτηριστικά της πρόοδου. Αυτό και επιτρέπει να θεωρούμε τη χώρα μας ως νεωτερική. Το τεκμηριωμένο αυτό μήνυμα αισιοδοξίας είναι ιδίως χρήσιμο στη σημερινή εποχή, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιτυχία προϋποθέτει αγώνα δύσκολο και συνεχή, αλλά έχουμε γνώση ότι μπορούμε να πετύχουμε. Λίγο πριν διαβάσω το βιβλίο του Βούλγαρη, είχα διαβάσει το βιβλίο της Λίνδιας Τρίχα για τον Σπυρίδωνα Τρικούπη. Σε αυτό βρήκα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανάλυση του Βούλγαρη και την άποψη ότι δεν υπάρχει μία μόνη αιτία που καθορίζει την εξέλιξη της κοινωνίας και ιδίως ο καπιταλισμός, αλλά πολλές αιτίες που επιδρούν η μία την άλλη και καθορίζουν μια πορεία δύσκολη, προβλέψιμη, με πολλές μεταπτώσεις και αβέβαιες εξελίξεις. Θα αναφερθώ επίσης σε δύο σημεία από το βιβλίο αυτό που αφορούν την Επανάσταση του 21 και αποδεικνύουν την ορθότητα της προσέγγισης του Βούλγαρη. Κατά την άποψη που επικρατεί στη σύγχρονη Ελλάδα, η Επανάσταση του 21 δεν συνδέεται με μια πολιτική δραστηριοποίηση για την εφαρμογή ενός δημοκρατικού καθεστώτος στη θέση της τουρκοκρατίας. Η επιδίωξη ήταν μόνο η απελευθέρωση από το τουρκικό ζυγό. Δεν ήταν όμως μόνο αυτός ο στόχος. Η ελευθερία επίσης εξ αρχής σήμαινε και το δικαίωμα του λαού να καθορίζει τους κυβερνήτες του. 6 μήνες μετά την 25η Μαρτίου του 1821, στις αρχές του Νοεμβρίου του 1821, δηλαδή τότε ακόμα που η αίσθηση της Επανάστασης κυριαρχούσε και όλοι ασχολούνταν με τη διαμάχη απέναντι στην Τουρκία και πώς θα νικήσουν τους Τούρκους, συγκλήθηκε τότε η συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η οποία αποτελούμενη από τους πληροξουσίους των διαφόρων επαρχιών της Αιτωλοκανανίας σύστησε την τοπική αρχή
που θα διοικούσε προσωρινά την περιοχή μέχρι να υπάρξει μια εθνική κυβέρνηση. Η αρχή αυτή ονομάστηκε Γερουσία και πρόεδρος της εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Ήταν μια αυθαίρετη αρχή, ήταν μια αρχή η οποία εξουσίαζε χωρίς λογοδοσία και χωρίς αναγνώριση. Όχι. Αμέσως μετά την εκλογή των τοπικών διοικήσεων συγκλήθηκε στην Επίδαυρο στις 20 Δεκεμβρίου του 1821, δηλαδή 9 μήνες μετά την Επανάσταση, η πρώτη εθνική συνέλευση που ψήφισε και το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, το προσωρινό πολίτευμα. Όσοι μετήχαν στη συνέλευση ονομάστηκαν πληρεξούσιοι και έτσι θα λέγονταν και όσοι θα μετάσχουν στις επόμενες εθνικές συνελεύσεις. Με το Σύνταγμα της Επιδαύρου καθορίστηκε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα αποτελείται από δύο σώματα, το βουλευτικό και το εκτελεστικό, και η διάρκεια κάθε κυβερνητικής περίοδου θα ήταν ετήσια. Και πώς εκλέχτηκαν όλα αυτά τα σώματα? Με εκλογές. Ενώ σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υπήρχαν τότε περιορισμοί ως προς την έκταση της αναγνώρισης του εκλογικού δικαιώματος, στην Ελλάδα καθιερώθηκε τότε αμέσως η καθολική ψηφοφορία. Όλοι οι άνδρες Έλληνες είχαν το δικαίωμα του εκλέγην, ασχέτως μόρφωσης, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο ότι αφού όλοι καλούνταν να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την ελευθερία του τόπου, όλοι δικαιούνταν και να ψηφίσουν. Συγχρόνως όμως, και διότι οι προύχοντες θεώρησαν ότι έτσι θα μπορούσαν να διασφαλίσουν αυξημένη εκλογική δύναμη. Μικροί και μεγάλοι, ιερείς και λαϊκοί, πάσης τάξεως και καταστάσεως άνθρωποι, εν ενή λόγω ο λαός ολόκληρος έχει την ψήφο του, γράφει η προκήρυξη των εκλογών. Καθολικών ήταν και το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Κάθε Έλληνας άνω των 30 ετών μπορούσε να εκλεγεί βουλευτής. Όλοι αυτοί δεν είχαν ακόμα συγκεκριμένες απόψεις για το τι πρέπει να γίνει. Είχαν όμως μια γενικότερη ιδέα για το πώς θα πρέπει να διοικείται το νέο κράτος. Το 1824, όπως ξέρετε, υπήρχαν ήδη τρία κόμματα. Η ονομασία τους προέκυπτε όχι μόνο από τον πολιτικό πάτρονα, αλλά και από συγκεκριμένες πεπιθήσεις. Και το λέω αυτό γιατί όταν ακούμε τα ονόματα, θεωρούμε ότι ήταν συνδεδεμένοι με μία χώρα. Δεν ήταν συνδεδεμένοι όμως με μία χώρα, ήταν συνδεδεμένοι και με μερικές αρχές που ήθελαν για τον τόπο μας. Το Αγγλικό Κόμμα, ευρωπαϊστές, προεστοί και στρατιωτικοί, καθώς και άνθρωποι σπουδασμένοι στη Δυτική Ευρώπη, οι διανοούμενοι και έμποροι που είχαν ζήσει εκεί και είχαν πατριωτικές και δημοκρατικές ιδέες. Το Γαλλικό Κόμμα, με επικεφαλής τον Ιωάννη Κολέτη, δημιουργήθηκε αρχικά για να εκπροσωπήσει κυρίως τα συμφέροντα των ρουμελιωτών στρατιωτικών. Είχε όμως έναν εξειδικευμένο παραδοσιακό και εθνικοαπελευθερικό χαρακτήρα με πρότυπο τη Γαλλία της Επανάστασης. Τη Γαλλία της Επανάστασης το 1821, όταν στη Γαλλία τότε κυριαρχούσε πάλι μετά την πτώση του Ναπολέοντα η βασιλεία, και μία βασιλεία η οποία δεν συνδυαζόταν με τίποτε με τη δημοκρατία που υπήρχε στην Ελλάδα. Τέλος, το Ρωσικό Κόμμα είχε συντηρητικό χαρακτήρα, δυσπιστούσε απέναντι στο διαφωτισμό και τη Δύση και βασισμένο σε ένα κοινό ορθόδοξο θρήσκευμα προσέβλεπε στο ρωσικό πρότυπο για την οργάνωση του κράτους, θέτοντάς το ως θεμέλιο της κοινωνικής τάξης, τη θρησκεία. Ρωσικά πρότυπα υπήρχαν από τότε μέχρι τώρα. Έτσι. Κάθε μια από τις τρεις ομάδες αυτές πίστευε ότι η δύναμη προς την οποία στρεφόταν είχε ιδιαίτερους λόγους για να ενδιαφερθεί για την τύχη της Ελλάδος. Έτσι, χωρίς να αποτελέσει φερέφωνο, η πράκτορα αυτής της δύναμης
προσπαθούσε να προσαρμόζεται στις εικαζόμενες επιθυμίες της, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφάλιζε τη βοήθειά της τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και κατά τη συγκρότηση του νέου κράτους. Κλείνω τις αναφορές. Πιστεύω ότι παραπάνω αναφορές στην Επανάσταση του 21 δικαιολογούν απόλυτα τη θέση του Βούλγαρη για τις πολλές και αλληλοεπηρεαζόμενες αιτίες της κοινωνικής εξέλιξης. Συμπέρασμα, το πολύ καλό του βιβλίο του Βούλγαρη θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία μας και το πολύπλοκο, πολύπλοκο περιβάλλον μας. Διαβάστε το. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είπε κάποια στιγμή για το πολιτισμικό στοιχείο, πόσο σημαντικό είναι και για αυτό το μικρό κομμάτι της κοινωνίας ελληνικής που επηρέαζε ευτυχώς με τις γλώσσες, τις γνώσεις του κτλ. Και θέλω να σας αποκαλύψω, δεν πήρα την άδειά του, ότι εχθές μεταξύ Τυρού έτσι, και Αχλαδιού μιλούσαμε για το Habermas, μιλούσε δηλαδή εκείνος για το Habermas, τον οποίο γνωρίζει άριστα. Και δεν ξέρω τώρα πόσοι πολιτικοί, πόσοι πρωθυπουργοί, όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να μιλάνε με αυτή την εφράδια για το Habermas. Και να πω και κάτι ακόμα για να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Βαγγέλη Βεντζέλο. Επειδή είναι κάτι προσωπικό πολύ, επειδή ακούω καιρό τώρα για τον κύριο Σμίτη και τον κύριο Βεντζέλο, πόσο ας πούμε αποκομμένη είναι από την κοινωνία, πόσο μικρή δημοτικότητα έχουν ένα τέτοιο. Μάλιστα και για τον κύριο Βενιζέλο υπόθηκε πρόσφατα ότι το κόμμα του βγήκε 7ο, ξέρω εγώ, σε κάτι εκλογές. Ήθελα μόνο να πω ότι χωρίς το Σιμίτι δεν θα ξέραμε ίσως το νόημα της λέξης εξυγχρονισμός. Και χωρίς το Βενιζέλο και τη θυσία που έκανε ο ίδιος και το κόμμα του, η χώρα ίσως σήμερα δεν ήταν στη θέση που είναι. Ήτανε και είχε περάσει πολλές περιπέτειες. Συγγνώμη για που πλατιάζω. Κύριε Βενιζέλο, παρακαλώ. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο φιλόξενο κτήμα Μερκούρη. Ευχαριστώ τον κύριο Κανελακόπουλο που μας υποδέχεται εδώ στο παραδοσιακό και διάσημο Ηνοποιείο και μας το διαθέτει για να αποστάξουμε το βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη. Χαίρομαι πραγματικά, γιατί ο Νίκος Αλιβιζάτος και οι φίλοι μας του πύργου είχαν την πρωτοβουλία αυτή και μας προσέφεραν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, κυρίως όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε εδώ. Μας πρόλαβε και μας προκατέλαβε ο Μιχάλης Μητσός, λέγοντας ότι ένα βιβλίο θα παρουσιάσουμε. Ξέρετε τη γνωστή ιστορία ότι πάει κάποιος για ένα πακέτο τσιγάρα και κάνει 50 χρόνια να γυρίσει. Άρα όλα είναι στη ζωή ενδεχόμενα. Μας κάνουν ελπίζουμε. Είναι αποβάστε, ανάλογα. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί προηγήθηκε ο Κώστας Σιμίτης με τον συστηματικό λόγο του που έδωσε νομίζω μία πάρα πολύ καλή αίσθηση του βιβλίου που παρουσιάζουμε, του βιβλίου του Γιάννη Βούλγαρη, με τον εύγλωτο τίτλο «Η Ελλάδα, μια χώρα παραδόξως νεωτερική». Θα προσπαθήσω, παρουσιάζοντας το βιβλίο και σχολιάζοντάς το, να συμπληρώσω τον τίτλο, αλλά θέλω να σας πω εξ αρχής το συμπέρασμά μου, «Η Ελλάδα, μια χώρα παραδόξως νεωτερική, εις πείσμα της κοινωνίας της». Ή έστω εις πείσμα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Το βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη είναι, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο, μία επιστημολογική αναψηλάφιση. Δηλαδή, επανεξετάζει και αναδεικνύει πρωτίστως τον ιδεολογικό χαρακτήρα των θεωριών που έχουν παρουσιαστεί για την συγκρότηση του ελληνικού κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, την περίοδο της μεταπολίτευσης και κυρίως μέχρι την έκρηξη της κρίσης. Άρα, ας πούμε συμβατικά, μέχρι το 2008. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο βιβλίο λειτουργεί εκ των πραγμάτων ως προήμιο σε μια μεγάλη άσκηση
εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να διεξαχθεί με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 ετών από την Παλιγγενεσία. Βεβαίως εδώ συμβαίνουν ταυτοχρόνως δύο πράγματα. Επανεξετάζουμε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο, τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η Ελλάδα ως κράτος και τοποθετείται στον κόσμο, αλλά και τον τρόπο που η μεταπολίτευση τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια προσλαμβάνει τον συλλογικό εαυτό μας. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Οι θεωρητικές συνεπώς προσεγγίσεις αυτής της περίοδου της μεταπολίτευσης αφορούν και την πρόσληψη της επανάστασης ανεξαρτησίας. Ο Γιάννης Βούλγαρης παρουσιάζει τα βασικά μεταπολιτευτικά στερεότυπα. Αφιερώνει λοιπόν το πρώτο μέρος του βιβλίου του σε μία καλοπροαίρετη αλλά αυστηρή κριτική στα μεγάλα ερμηνευτικά σχήματα που κυριάρχησαν στη μεταπολίτευση. Το πρώτο σχήμα είναι οι μαρξιστικές προσεγγίσεις που βασιζόντουσαν στην κεντρική θέση ότι το 1821 ήταν μια ατελής αστική επανάσταση, υπήρξε συνολικά μια ατελής υπαγωγή στο καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης και ότι το καθοριστικό στοιχείο ήταν η απουσία της λεγόμενης εθνικής αστικής τάξης. Για να θυμηθούμε τα τρία παραδοσιακά κόμματα στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως ο Κώστας Σιμίτης, το αγγλικό, το γαλλικό, το ρωσικό, αυτή είναι μια σχολή σκέψης γαλλοτραφής πρωτίστως, η οποία έχει προφανείς εκλεκτικές συγγένειες με την αντίληψη που ονομάζουμε εν ευρία ενία μαρξισμό, αριστερά, κομμουνιστικό κίνημα και μια κατά βάθος έκδηλη, αντιφατικό αλλά χρήσιμο συμπάθεια σε αυτό που ακόμη λειτουργούσε ως σοβιετικό μοντέλο, γιατί αυτό έπαψε να υπάρχει πολύ πρόσφατα, το 1990. Το δεύτερο ρεύμα, κατά τον Γιάννη Βούλγαρη, είναι οι εξυγχρονιστικές και φιλελεύθερες απόψεις που επιμένουν στην εκδοχή πως τα αρχαϊκά στοιχεία καθυλώνουν τη χώρα, άρα υπάρχουν αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό πρότυπο που δεν έχουν θεραπευτεί και χρειάζονται μία παρέμβαση εξυγχρονιστική. Συμβαίνει αυτοί που έχουν αναπτύξει τις απόψεις αυτές, δεν θα τους αναφέρω τώρα για να μην τους αδικήσω, το κάνει με πολύ έντιμο και συστηματικό τρόπο ο Γιάννης Βούλγαρης, είναι κυρίως Έλληνες επιστήμονες αγγλοαμερικανικής κατά βάση εκπαίδευσης και αντίληψης. Ο κοινός παρονομαστής αυτών των δύο προσεγγίσεων είναι ότι και από τις δύο πλευρές καλλιεργείται ένα σύμπλεγμα που θα μου επιτρέψετε να το ονομάσω και μην σας φανεί πολύ λόγιο, σύμπλεγμα τυπολογικής κατωτερότητας σε σχέση με τις κυριαρχούσες τυπολογίες των κρατών, των κοινωνιών, των μοντέλων ανάπτυξης, η Ελλάδα απέχει. Άρα βρίσκεται σε μία, αν θέλετε, κατάσταση κατωτερότητας και αυτό βεβαίως εισπράτεται από την κοινωνία ως συλλογική πρόσληψη με ένα σύμπλεγμα απόστασης, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Συμφωνώ με την κατάταξη αυτή, η περιγραφή και η κριτική θα έλεγα ότι είναι άψογη. Βέβαια, η δική μου αντίληψη είναι πως ο κυρίαρχος πολιτικός λόγος, πολιτικός όχι επιστημονικός λόγος, της πρώτης φάσης της μεταπολίτευσης δεν είναι τελικά, όπως το βλέπουμε τώρα, ούτε μαρξιστικός, ούτε εξυγχρονιστικός. Είναι ένας λόγος που διαμορφώθηκε κυρίως στη μήτρα του Πασόκ. Είναι ένας λόγος που βασίζεται στην αντίθεση κέντρου-περιφέρεια, σε μια ιδιαίτερη μαρξιστική εκδοχή. Βεβαίως, στην αντίθεση με το κατεστημένο, ο ιστορικός εχθρός είναι το κατεστημένο. Άρα, το υποκείμενο της ιστορίας είναι η μη προνομιούχη. Η στάση είναι αντιδυτική συνολικά, όχι μόνο αντιαμερικανική αλλά και αντιευρωπαϊκή. Τότε άλλωστε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε αποφασίσει
την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, που ήταν η πιο ριζοσπαστική κίνηση που έχει γίνει στην περίοδο, ας πούμε, την μεταπολεμική. Και βέβαια τότε ήμασταν υπό την επιρροή της εισβολής στην Κύπρο και της κατοχής και το τρόπο με τον οποίο συντελέστηκε η μεταπολίτευση. Άρα ήταν πάρα πολύ ζωντανή η συζήτηση για τη λεγόμενη ξενική εξάρτηση, για την Ελλάδα ως χώρα μειωμένης κυριαρχίας, ως προτεκτοράτο στην πραγματικότητα, και άρα ήταν πολύ εύκολη η μετατόπιση της ευθύνης πάντα στους άλλους, στους ξένους, για οτιδήποτε. Δεν υπάρχει ευθύνη του έθνους, δεν υπάρχει ευθύνη του λαού, δεν υπάρχει ευθύνη της κοινωνίας για όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί, είτε αυτά είναι ο εμφύλιος, είτε είναι η δικτατορία, είτε είναι η εισβολή στην Κύπρο, είτε είναι η χρεοκοπία και η κρίση. Το γεωπολιτικό στοιχείο το οποίο αναδεικνύει ο Γιάννης στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του είναι ιδιαίτερα έντονο, φυσικά, λόγω κυπριακού ελληνοτουρκικών σχέσεων και συνθήκων μεταπολίτευσης, αλλά αυτό μετασχηματίζεται σε ένα, θα έλεγα, πάρα πολύ αδρό, για να μην χρησιμοποιήσω άλλον όρο, αδρό πατριωτικό στοιχείο, που είναι βέβαια έντονα εθνικολαϊκιστικό και το οποίο κυριαρχεί την περίοδο αυτή. Άρα, συνοψίζω, η Ελλάδα είναι χώρα της περιφέρειας, μικρομεσαία, εξαρτημένη, ιστορικά αδικημένη από τους δυτικούς συμμάχους της, που δικαιούται να αποκλίνει από το δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο και πλέον ορθόδοξη, με ιστορικά, πολιτιστικά και κληρονομικά δικαιώματα που της επιτρέπουν να επικαλείται την ιδιοσυστασία της, την ελληνικότητά της. Ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί στα σοβαρά ότι όπως υπάρχει ελληνικότητα, υπάρχει παραδόξως και βελγικότητα, υπάρχει και ολλανδικότητα. Και βέβαια αυτό όλο μετατρέπει το σύμπλεγμα τυπολογικής κατωτερότητας σε ένα σύμπλεγμα ιδιοσυστασιακής ανωτερότητας. Ενώ νιώθουν οι Έλληνες ότι είναι κατώτεροι και άρα, θα έλεγα, αδικημένοι αλλά και απομακρυσμένοι από το επίκεντρο των εξελίξεων λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει διαρθρωθεί η οικονομία και η κοινωνία, νιώθουν ότι αυτό που έχουν ως χάρισμα, επειδή ο Θεός είναι σκανδαλωδός φιλέλλην, τους επιτρέπει να έχουν μία ανωτερότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται η εξής θεμελιώδης αντίφαση. Σε όλη την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας των 200 τελευταίων ετών και πάντως σίγουρα μετά το τέλος του εμφυλίου, η πραγματικότητα είναι καλύτερη από την ιδεολογική της πρόσληψη και την αυτοσυνειδησία της κοινωνίας. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο, ενδεχομένως μοναδικό. Αρνούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες η κοινωνία να παραδεχτεί τα επιτεύγματα και την πρόοδο. Αυτό απαξιώνει το κεκτημένο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο, πολύ μεγάλο, το κεκτημένο το εθνικό, απαξιώνει την εθνική ολοκλήρωση που έχει επιτευχθεί, και το θεσμικό κεκτημένο, την πρώιμη εισαγωγή και την ανάπτυξη των θεσμών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, παρά τα προβλήματα που έχει βεβαίως το μετεμφυλιακό κράτος, αλλά είναι άλλα τα πράγματα το 49, άλλα το 59 και άλλα το 1967 όταν έρχεται η δικτατορία και προφανώς άλλα στη μεταπολίτευση. Η μνήμη γίνεται ρηχή. Δεν χωράει το ελληνικό φαινόμενο στη συνείδηση της κοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι οργανώνεται συναισθηματικά στο εξής παράδοξο σχήμα. Στην απόλυτη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νίκη και αυτό που λέγεται ήττα. Στην συνείδηση της κοινωνίας είναι απολύτως συγκεχημένο το τι συνιστά νίκη και το τι συνιστά ήττα στην πορεία της ελληνικής ιστορίας. Γιορτάζουμε με πάθος τις ήττες και αρνούμεθα να πανηγυρίσουμε για τις νίκες. Αυτό έχει συμβεί το 1827, που χωρίς βεβαίως την αυμαχία της Ναυπάκτου δεν θα είχαμε, του Ναυαρίνου δεν θα είχαμε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος,
συμβαίνει στο καταπληκτικό 1897 στον ατυχή πόλεμο που διευρύνει τα εδαφικά όρια της επικράτειας, συμβαίνει στο μεικτό πλην νόμιμο σχήμα της περίοδου 1919-1922, μικρασιατική καταστροφή, ανταλλαγή πληθυσμών αλλά και εθνική ομογενοποίηση, συμβαίνει το 40-41, συμβαίνει το 1974 και ούτω καθεξής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Ελλάδα, ενώ είναι το εργαστήριο της ευρωπαϊκής ιστορίας, εργαστήριον η Ελλάς, νομίζει ότι απλώς είναι το καφενείο η Ελλάς, ενώ συντελούνται πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι το πρώτο εθνικό κράτος που αποκόπεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ολοκληρώνεται εδαφικά μέσω πολέμων και μέσω μιας αναθεωρητικής αντίληψης για αυτό που λέγεται σύνορα, βιώνει τον εθνικό διχασμό και εφαρμόζει πολιτικές πολύ ριζοσπαστικές με την καλή ή την κακίνια του όρου, όπως είναι οι πολιτικές εθνοκάθαρσης, για να ενοποιηθεί ο πληθυσμός, και τελικά όλα αυτά, για να μην σας κουράζω, αναπαράγουν ένα σχήμα που εγώ θα το έλεγα ελληνική αμφιταλάντευση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που θέλει να ταλαντεύεται και το αγαπά αυτό, ανάμεσα στον οφθαλμό της γης και την φτωχή ψωροκόστα, να είναι και τα δύο ταυτοχρόνως. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ζούμε τα τελευταία 200 χρόνια και θα έλεγα ότι συμπίπτουμε στην ανάλυση αυτή, απλώς εγώ με τον Γιάννη, απλώς χρησιμοποιώ έναν άλλον όρο έτσι για τις ανάγκες συνεννόησής μας. Αυτό που συμβαίνει είναι μια σύγκρουση ολοκληρώσεων. Συγκρούεται η εθνική ολοκλήρωση με την θεσμική ολοκλήρωση, την κοινωνική ολοκλήρωση και την οικονομική ολοκλήρωση. Και πολλές φορές υπάρχει το φαινόμενο του κανιβαλισμού των ολοκληρώσεων. Για τις ανάγκες της εθνικής ολοκλήρωσης τραυματίζεται η θεσμική ολοκλήρωση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και πολλές φορές αυτή η σύγκρουση μεταξύ εθνικής και θεσμικής ολοκλήρωσης δεν αφήνει φυσικά την κοινωνία των πολιτών να υπάρξει, να αναπτυχθεί. Υποτάσσεται σε αυτό το τεράστιο βάρος των διεθνοπολιτικών εξελίξεων και των εξελίξεων των πολιτικών. Και βέβαια η κοινωνία, όταν δεν έχει κοινωνία των πολιτών, καταδικάζεται σε μια κρατικιστική, καχεκτική, ας το πούμε έτσι, πορεία. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να διαπιστώσουμε ότι παρόλα αυτά, το στίχημα του διεθνοπολιτικού προσανατολισμού της χώρας, δηλαδή είσαι μια χώρα στραμμένη στη Δύση, είσαι μια χώρα στραμμένη σε αυτό που λέγεται διεθνής αγορά, τέθηκε πολλές φορές από την αρχή. Δηλαδή, από τότε που αποφασίστηκε να συναυθούν τα δάνεια της ανεξαρτησίας με τους χειρότερους δυνατούς χρηματοοικονομικούς όρους, αλλά ως κολοσσία πράξη διεθνούς αναγνώρισης, που σήμαινε ότι συνιστά, συνάπτει κυρίαρχο χρέος ένα εν δυνάμει κυρίαρχο κράτος. Αυτή ήταν η πρώτη πράξη αναγνώρισης. Δεν ήταν ούτε η δήλωση του Κάνιγκος, ούτε το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Η πρώτη πράξη αναγνώρισης είναι ότι δόθηκαν δάνεια στους επαναστάτες, το οποίο ήταν ένα μεγάλο στίχημα των χρηματοαγορών της εποχής, αλλά ταυτόχρονα και μία αναγνώριση της εν δυνάμει κυριαρχίας. Αν δηλαδή υπήρχαν γραφεία στοιχημάτων τότε, θα ήταν υπέρ της νίκης, ενώ ιτήθηκε από τον Ιμπραήμ η επανάσταση στην Πελοπόννησο και τελικά σώθηκε χάρη της επέμβασης, έτσι δεν είναι, των δυνάμεων της εποχής. Λοιπόν, το στίχημα του διεθνοπολιτικού προσανατολισμού της χώρας τέθηκε πολλές φορές, από το 1823 περίπου μέχρι το 2015, το πρώτο εξάμηνο, και απαντήθηκε τελικώς όλες τις φορές υπέρ της Δύσης, με μεγάλο μέρος της κοινωνίας να ρέβει προς την αναπόλυση είτε της καθημάς Ανατολής, είτε της Ανατολής που ήταν το αντίπαλο δέος της Δύσης στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία συμπυκνώνονται στη δεκαετία της κρίσης.
νομίζω τα λέει με εξαιρετικό τρόπο ο Γιάννης Βούλγαρης, όταν στο δεύτερο μέρος παρουσιάζει πια την δική του σύνθετη ανάλυση, η οποία υπερβαίνει τα στερεότυπα και τα σχήματα των θεωριών που επεκράτησαν στην μεταπολίτευση και επί των οποίων έχει ασκήσει κριτική. Στη δεκαετία της κρίσης έχουμε δει τα πάντα μέσα σε περίπου 10 χρόνια. Την αδυναμία και την άρνηση κατανόησης και αποδοχής του κεκτημένου της χώρας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ως μιας χώρας μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, με κολοσιαίο μέγεθος δημοσίου χρέους σε σχέση με τα Βαλκάνια, την Αργεντινή κλπ. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, το μέγεθος της βοήθειας, θεωρούμε ότι αυτό ήταν ευρωπαϊκός καταναγκασμός. Ο ελληνικός εθνικολαϊκισμός, που είναι συνέχεια άλλων εκδοχών του εθνικολαϊκισμού όλα αυτά τα χρόνια, υπερασπίζεται τον μεταπολιτευτικό παράδεισο και ταυτοχρόνως τον καταγγέλει ως μήτρα όλων των κακών. Ο αντικρατισμός φτάνει στα άκρα, η υποτίμηση του κράτους, ο Γιάννης Βούλγαρης αποκαθιστά την τιμή και την αξία του ελληνικού κράτους. Ο αντικρατισμός βέβαια εδώ αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο όνομα του μέγιστου δυνατού κρατισμού. Δηλαδή οι αντικρατιστές επιζητούν τα πάντα από το κράτος. Υπάρχει ένας αντικοινοβουλευτισμός επιπόλαιος και χυδαίος, μια απαξίωση της πολιτικής και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η δημοκρατία όμως λειτουργεί και αντέχει τελικά. Όλα ανάγονται στο Σύνταγμα και είναι αντισυνταγματικά, αλλά τελικώς το Σύνταγμα είναι ανθεκτικό και εν τέλει καταραίουν οι μύθοι και οι ψευδεστήσεις, οι λεγόμενοι μύθοι της αριστεράς, δηλαδή καταραίει η δημοκρατική και θα έλεγα επιστημονική νομιμοποίηση μιας ανύπαρκτης εναλλακτικής πολιτικής. Αλλά γίνεται η κολοτούμπα, έτσι, που είναι μια διέξοδος. Η Βρετανία ακόμη δεν έχει ανακαλύψει την μέθοδο αυτή. Ακόμη λοιπόν και τώρα, έτσι, εν έτη 2019, μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν έχει κατανοήσει τα ενδογενή αίτια της κρίσης, δεν έχει κατανοήσει το μέγεθος της αλληλεγγύης, τη σημασία της δημοσιονομικής και διαχρονικής προσαρμογής, τη σημασία της εθνικής ανταγωνιστικότητας και της δημοσιονομικής επίγνωσης. Παρόλα αυτά, και φτάνω προς το τέλος, η χώρα έχει κηρυχθεί από όλες τις μεγάλες πολιτικές της δυνάμεις και από την κοινή γνώμη αυθορμήτως σε κατάσταση κανονικότητας. Η χώρα είναι κανονική. Η ιστορία μας διδάσκει βεβαίως ότι η περίοδη κανονικότητας ήταν πάντα περίοδη χαλαρότητας και έχουν αποδειχθεί περίοδοι πάρα πολύ ύποπτες και επικίνδυνες, ενώ η περίοδοι των κρίσεων άσκησαν μια ευεργετική πίεση και η χώρα στάθηκε στα πόδια της, ενίοτε μεγαλούργησε όταν υπήρχε η αίσθηση της κρίσης, της μεγάλης κρίσης. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανάγκη να κηρυχθεί η χώρα σε κανονικότητα, γιατί όλοι θέλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπό τις παρούσες συνθήκες, με προβλήματα ανοιχτά τεράστια, αλλά προβλήματα δεύτερης ανάγνωσης, προβλήματα ιστορικού βάθους, όχι προβλήματα συγκυριακά, προβλήματα όπως το δημογραφικό, προβλήματα όπως το ασφαλιστικό, προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αφομοίωση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Είναι δυνατόν πράγματι να αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση κανονικότητας? Το πρακτικό ερώτημα είναι εάν σε κατάσταση κανονικότητας η χώρα μπορεί να αποκαταστήσει την μεσαία τάξη της, όχι τον μικρομεσαίο χαρακτήρα της, την μεσαία τάξη της ως κοινωνικό υποκείμενο της προόδου, εάν μπορούν να υποκατασταθούν οι ατυπίες, δηλαδή τα μεγάλα φαινόμενα του διπλασιασμού του κράτους, της κοινωνίας και της πολιτικής με τα οποία έχει πορευτεί η χώρα 200 χρόνια, δηλαδή οικονομία παρα οικονομία, παιδεία παρα παιδεία και ούτω καθεξής, εάν
η κατάργηση αυτού του διπλασιασμού και η παγωγή σε σχήματα καθαρά θα αποδώσει πράγματι αποτελέσματα διασφαλιζομένης της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή το ερώτημα είναι αν πράγματι η χώρα έδωσε επιτέλους οριστικές απαντήσεις μετά την κρίση και την εμπειρία αυτή την τόσο επώδυνη των τελευταίων 10 ετών, αν έδωσε οριστικές απαντήσεις στα ερωτήματα ταυτότητας και προσανατολισμού ή αν εξακολουθεί να διστάζει και να παλινδρομεί. Θεωρεί την ιδιοσυστασία της πλεονέκτημα και μειονέκτημα κατά το δοκούν ή έχει βρει μια ισορροπία. Πρακτικά και ποσοτικά για μένα το ερώτημα αυτό μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής. Πόσα είναι τα ποσοστά των αντισυστημικών δυνάμεων τώρα? Βλέπουμε δημοσκοπήσεις τώρα των ημερών αυτών με τεράστια αποδοχή της κυβέρνησης, τεράστια αποδοχή των βασικών επιλογών της. Η αποδοχή διαπερνά τον ΣΥΡΙΖΑ, περίπου το 40% συμφωνεί, το 85% του ΚΙΝΑΛ, το 85% του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου. Πόσα είναι τώρα τα ποσοστά των αντισυστημικών δυνάμεων? Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μια συστημική δύναμη? Μπορούμε να αθροίσουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ? Το 80% είναι δυνάμεις οριστικά ευρωπαϊκές, θεσμικές, συστημικές, και μόνο 20% είναι, ας πούμε, στον κόσμο της αντισυστημικότητας? Ή είμαστε πάρα πολύ επιεικείς και μέσα αυτό το 80% κρύβονται προσδοκίες, αναμονές, αντιστάσεις αντισυστημικού και εθνικολαϊκιστικού χαρακτήρα? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Να το κατανοήσουμε αυτό, δηλαδή να αρθούν οι μεγάλες αντιφάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία των πολιτών, στο πολιτικό σύστημα, στη συγκρότηση της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσει κανείς τον τόνο της αισιοδοξίας που τόσο πολύ επιθυμεί, ποθεί η κοινή γνώμη, χωρίς να διαταράσει την σχέση του με την αλήθεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Και πρέπει να δώσει το αίσθημα της αισιοδοξίας, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση και πολύ μεγάλη αναμονή. Η χώρα χρειάζεται ένα αισιόδοξο και απλό αφήγημα, αλλά ένα αφήγημα με επίγνωση, που λαμβάνει υπόψη κινδύνους που είναι πάντα παρόντες, που υφέρπουν. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς να είσαι πάντα και αυτός που επικαλείται τους κινδύνους, αλαρμίστ. Άρα αυτός πιστεύω ότι είναι ο ρόλος του δημοκράτη πολίτη. Δηλαδή, αν θέλετε να μιλήσουμε με πιο σχηματικό τρόπο, αυτό που λέγεται δημοκρατική παράταξη, αυτό το ρόλο πρέπει να έχει. Να τοποθετήσει την συζήτηση περί κανονικότητας σε ένα ιστορικό βάθος. Να δώσει μία προοπτική και να τα καταστήσει όλα αυτά πιο στερεά και πιο ασφαλή. Για να προσφέρει όχι μόνο στην κοινή γνώμη, αλλά να προσφέρει στο έθνος τη στρατηγική και το αφήγημα που τόσο πολύ επιθυμεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μετά τους μύθους που διαλύει ο Γιάννης Βούλγαρης στο βιβλίο του, διέλυσε και μερικούς ακόμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και νομίζω ότι η καλύτερη γέφυρα για τον επόμενο ομιλητή που είναι ο... Ναι, καλύτερα τα φώτα. Που είναι ο ομότιμος καθηγητής σταματικού δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, είναι μία απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που κοινοποίησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στις 17 Φεβρουαρίου του 2015 στην τότε πρόεδρο της Βουλής. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τότε πρόεδρος της Βουλής ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και η απόφαση την οποία κοινοποίησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν να προτείνει τον Νίκο Αλιβιζάτο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Αλιβιζάτε, το έχετε λόγο. Περιττό να σας πω ότι όλα αυτά δεν είναι συνεννοημένα. Είναι... Έκανε ο προεδρεύων το καλαμπούρι του
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Επιτρέψτε μου να θεωρήσω κι εγώ λιγάκι τον εαυτό μου, πολύ λίγο οικοδεσπότη, γιατί το Καρακοχώρι, όπως ξέρετε, είναι τη δεύτερη πατρίδα μου και υπ' αυτή ακριβώς την ιδιότητα να χαιρετήσω, εκτός από τους όσους χαιρέτησε ο Προεδρεύων, και τους δύο δημάρχους τους τοπικούς, τον νεοεκλεγμένο Δήμαρχο Πύργου και τον νεοεκλεγμένο Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Προτίμησα να ξεκινήσω την εισήγησή μου, την παρουσίασή μου, από τον ίδιο τον τίτλο του βιβλίου του Γιάννη Βούλγαρη και πιο συγκεκριμένα από τη χρήση της λέξης παραδόξος. Μια χώρα παραδόξως νεωτερική. Τι εννοεί ο συγγραφέας με το επίρρημα αυτό? Σε ερώτηση του βήματος, ο Γιάννης απαντούσε προκαιρού ότι ο τόνος είναι στο νεωτερική και ο τρόπος στο παραδόξος. Για να προσθέσει ευθύς αμέσως, παραδόξος νεωτερική σημαίνει ότι ιστορικά, προσέξτε η κρίσιμη λέξη, οι προωθητικές δυνάμεις του εξυγχρονισμού της χώρας ήταν πρωτίστως η πολιτική, η γεωπολιτική και η νεωτερική θεσμή. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το όνειρο του συνταγματολόγου να ακούει τέτοιες κουβέντες. Και όχι η οικονομία, θα έλεγε μια κλασική μαρξιστική προσέγγιση, ούτε η εξάρτηση, όπως θα ισχυριζόταν μια νέο-μαρξιστική, όπως εκείνη της διάκρισης κέντρου-περιφέρειας των αρχών της δεκαετίας του 70, που τόσους είχε γοητεύσει στις τάξεις του πρώιμου Πασόκ. Ούτε όμως οι ανθρωπολογικής έμπνευσης θεωρίες της κουλτούρας εξηγούν κατά το Γιάννη την ελληνική περίπτωση, αφού παρά την αναμφισβήτητη ισχύ που έχουν, οικογένεια και πελατειακά δίκτυα δεν είναι τόσο ισχυρά ώστε να επηρεάζουν καταλυτικά τις εξελίξεις. Το έχει δείξει κάποιος, θα σας πετάξω μερικά ονόματα, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αποκαθίστανται, μια που αυτό κάνει και ο Γιάννης Βούλγαρης στο βιβλίο του, ο Γκούναρ Χέρινγκ, ένας πολύ σημαντικός ιστορικός που έδειξε πόσο η πελατεία, η πατρονία του Ρουσφέτη στην Ελλάδα του 19ου και του 20ου αιώνα δεν είναι τόσο χειρότερα από ό,τι είναι στις μέσες ευρωπαϊκές χώρες. Στην εξήγηση του παραδόξος, παράδοξο, ως εξαίρεσης από το συνήθως συμβαίνον, εντοπίζεται κατά τη γνώμη μου και η σημαντικότερη θεωρητική συμβολή του βιβλίου. Ενώ με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Κίνα, τη σημερινή Κίνα, και πιο παλιά το φασισμό και το ναζισμό, γινόταν καθολικά δεκτό ότι μπορεί να υπάρξει κάλλιστα μια χώρα να είναι καπιταλιστική, χωρίς όμως απαραίτητος να είναι και νεωτερική, δηλαδή δημοκρατική, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο Βούλγαρος μας λέει ότι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Με παράδειγμα την Ελλάδα, υποστηρίζει ότι μια χώρα μπορεί όχι απλώς να αγγίξει, αλλά να εισέλθει πλησίστια στη νεωτερικότητα, χωρίς να έχει απαραίτητος επικρατήσει αυτήν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική συμβολή. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα πολύ να σταθώ σε αυτή τη σκέψη, διότι όπως πιστεύω μπορεί μεν ο καπιταλισμός να μην αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της νεωτερικότητας, πλην όμως είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορεί να γίνουν σεβαστά, ούτε να υπάρχει δημοκρατία χωρίς προστασία της ιδιοκτησίας και χωρίς οικονομία της αγοράς, με περιορισμού βεβαίως, αλλά με αναγνώριση της επιχειρηματικής ελευθερίας. Όπου αυτά καταργήθηκαν δεν υπήρξε δημοκρατία ούτε δικαιώματα του ανθρώπου. Αν όπως πιστεύω ο κανόνας αυτός είναι απαρέγκλητος, και ρωτάω τον Γιάννη, μήπως η νεωτερικότητα έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τουλάχιστον τον πρώιμο, τον εμπορομεσητικό καπιταλισμό όπως τον λέγαν άλλοτε? Ίσως όχι τον βιομηχανικό, τον αναπτυγμένο της Δύσης, αλλά αυτόν που είχαμε στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, τον πολύ πρώιμο. Ο Γιάννης φτάνει ως το σημείο να αρνηθεί και τη λέξη
προκαπιταλιστική Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, δεν θα παρασυρθώ στη θεωρητική αυτή περιδιάβαση που ενδιαφέρει περισσότερο τους κοινωνιολόγους και τους πολιτικούς επιστήμονες. Θα σταθώ λόγω ειδικότητα στη δεύτερη κατά τον Γιάννη προωθητική δύναμη της νεωτερικότητας στη χώρα μας, η οποία μαζί με την γεωπολιτική, όπως είπαμε, είναι ο πρώιμος εκδημοκρατισμός της, θεσμοί και πολιτική. Τι να εννοεί άραγε ο Γιάννης με αυτό τον όρο, πρώιμος εκδημοκρατισμός? Ήδη υπενήχθηκε πολλά ο πρόεδρος ο κ. Σημίτης. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, συγκεκριμένα το 1913, στο πιο δημοφιλές ίσως γαλλικό εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου, ένας διαπρεπής Γάλλος καθηγητής, ο Ανδρέας Μα, αφιέρωνε αρκετές σελίδες στη σημαντικότερη κατάκτηση της νεωτερικότητας, το είπε πάλι ο κύριος Πρόεδρος, την καθολική ψήφο. Η καθιέρωσή της παντού προσέκρουε σε πολυπίκυλες αντιδράσεις, σε κάθε είδους δυσκολίες. Θα δώσουμε δικαίωμα ψήφου στους αγράμματους, διερωτώντο ακόμη και τα προοδευτικά μυαλά εκείνης της περίοδου. Θα δώσουμε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, μα θα μας αρρώσουν, χαθήκαμε. Λίγες ήταν οι χώρες όπου η καθολική ανδρική ψήφος είχε κατοχυρωθεί και εφαρμοζόταν απρόσκοπτα. Σε αυτές ο ΕΣΜΑ συγκατάλαγε, εκτός από τη Γαλλία και την Ελβετία, την Ελλάδα, με ρητή παραπομπή στο Σύνταγμα του 1864, που προέβλεπε την καθολική, προσέξτε, διασφαιριδίων ψηφοφορία. Στο ίδιο εγχειρίδιο, μια δεύτερη αναφορά στην Ελλάδα ήταν ακόμη σημαντικότερη. Αφορούσε τον έλεγχο των εκλογικών παραβάσεων, δηλαδή αν γίνεται βία νοθεία στις εκλογές, τον οποίο με την αναθεώρηση του 11 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανέθεσε πλέον σε δικαστήριο, ανεξάρτητο δικαστήριο, το εκλογοδικείο, και όχι όπως ίσχυε ως τότε στην Ελλάδα, αλλά ίσχυε ακόμα για πολλά χρόνια στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, στην ίδια τη Βουλή. Και τούτο προκειμένου να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία της Βουλής για να ευνοήσει τους φίλους της, θυσιάζοντας το δίκαιο για να κερδίσουμε μια-δυο έδρες στις κομματικές σκοπιμότητες. Η Ελλάδα και στο κεφάλαιο αυτό πρωτοπορούσε. Και χάρη σε μια πολύ σημαντική μορφή του κλάδου μας, τον Νικόλαο Νικολάου Σαρίπολο, τον ιό που λέμε, που είχε γίνει ευρύτερα γνωστό στην Ευρώπη με την μεγάλη μνημειώδη διδακτορική διατριβή του για την αναλογική εκλογή, παραπεμπόταν ως παράδειγμα προς μίμηση. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα αναφέρεται ως η Ελβετία της Ανατολής εκείνη την εποχή. Αρκεί πράγματι να αναλογιστεί κανείς ότι τη χρυσή εποχή του γαλλικού και του γερμανικού συνταγματισμού η Ελλάδα είχε κιόλας στο ενεργητικό της μισό και πλέον αιώνα εκλογές, τουλάχιστον 20, με καθολική ψηφοφορία, η ποιότητα των οποίων, το έχει δείξει στη διατριβή του Σωτηρέλης, συνεχώς βελτιωνόταν. Αν η εξέλιξη αυτή συνδυαστεί και με την καθιέρωση της αρχής της εδηλωμένης του 1975, δηλαδή με την απέτηση η κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα η χώρα μας βρισκόταν ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Ως πρόσφατα, εκτός από ένα στενό κύκλο ειδικών, και παρακαλώ τον πρόεδρο κ. Βενιζέλο να με διαψεύσει αν διαφωνεί, αλλά δεν διαφωνεί, οι λόγοι που εξηγούν τη διόλη αυτή ευκαταφρόνητη πρωτοπορία δεν είχαν απασχολήσει σοβαρά ούτε τους ιστορικούς ούτε τους πολιτικούς επιστήμονες. Ως πρώτον από αυτούς τους λόγους θα ανέφερα την απουσία μεγάλων ταξικών διαφοροποιήσεων στην ελληνική κοινωνία, την απουσία εργατικής τάξης σε μια κατεξοχήν αγροτική οικονομία. Η ψήφος των πολλών δεν αποτελούσε για τους κρατούντες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο κλπ, απειλή. Το εκλογικό δικαίωμα μπορούσε να παραχωρηθεί χωρίς μεμψημυρίες και επιφυλάξεις. Πολύ περισσότερο που η ψήφος, ειδικά στην Ήπεθρο, μπορούσε πολύ εύκολα να χειραγωγηθεί από τους ισχυρούς τοπικούς παράγοντες, η ισχύς των οποίων οριστικά δεν χάθηκε ποτέ, αλλά περιορίστηκε τελικά από τον καλπάζοντα βενιζελισμό μόνο μετά το Βουδί. Τέθηκαν λοιπόν τότε τα θεμέλια μιας παράδοσης
αδιάβλητων εκλογών. Μιας παράδοσης που ευτυχώς συνεχίζεται και είναι στοιχείο της ταυτότητας της νεότερης Ελλάδας. Προηγείται βέβαια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της παράδοσης. Προηγείται βέβαια η ποσοτική παράμετρος. Θυμίζω, οι πρόσφατες εκλογές της 7ης Ιουλίου ήταν οι 67ης, 67, από την ανάδειξη της Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο εκείνου του έτους. Από τη διακήρυξη, με άλλα λόγια, της ανεξαρτησίας έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής των δικτατορικών εκτροπών, διεξάγονταν εκλογές με καθολική ψηφοφορία κάθε 3 χρόνια. Ελάχιστες άλλες χώρες στον κόσμο έχουν ανάλογες επιδόσεις. Σε εμάς δηλαδή η πολιτική κανονικότητα θέλει οι κυβερνώντες να αναδεικνύονται με εκλογές. Όποτε ο κανόνας αυτός παραβιαζόταν λόγω επεμβάσεως εξοκοινοβουλευτικών κέντρων, όπως άλλοτε οι προστάτηδες δυνάμεις, το στέμα ή ο στρατός, εγκυμονούνταν εκτροπές. Αλλά και ποιοτικά, το δεύτερο χαρακτηριστικό, οι ελληνικές εκλογές ξεχωρίζουν. Επί συνόλου 67, βλέπω την αντιρρήση, αν και είναι σκοτάδι, διακρίνω στα βλέμματα πολλών από εσάς, μα είχαμε βία, ανοθεία κλπ. Οι 52 με 53 μπορούν με αυστηρότατα κριτήρια να χαρακτηριστούν αδιάβλητες. Αυτές στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης, παρά τα μικροέκτροπα που σημειώνονταν σε παλιότερες ιδίως εποχές, ήταν έντιμες, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πόλωσης. Λειτουργούσαν έτσι κατευναστικά, ως ασφαλιστική δικλίδα για την εκτόνωση στις κάλπες και όχι με τα καριοφύλλα των κομματικών συγκρούσεων. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρω τις αδιάβλητες εκλογές του 36, κορύφωση του διχασμού τότε, του εθνικού διχασμού, λίγο μετά το φαύλο δημοψήφισμα και την πραξικοπηματική επάνωδο του Γεωργίου του Δευτέρου, τις εκλογές του 1950, την επαύριο κυριολεκτικά του εμφυλίου πολέμου, στις οποίες η ηττημένη αριστερά συγκέντρωσε πάνω από το 10% των ψήφων. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο παράδειγμα της εποχής μας, τις άψογες εκλογές του Μαΐου του 2012, στο αποκορύφωμα πολλών μηνών βίαιων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, με τους νεκρούς της Μαρφήν, τους αγανακτισμένους και την πυρπόληση του Αττικού και του Απόλλωνα. Η διεξαγωγή των τελευταίων αυτών εκλογών, του Μαΐου του 12, τις πρώτες δηλαδή του 12, παρότι το πρώτο κόμμα πήρε μόλις το 18% των ψήφων και είχε ως ηγέτη έναν πολιτικό που κάθε άλλο παρασυμβόλιζε την καταλλαγή, εκτόνωσε από τη μια στιγμή στην άλλη την ένταση που είχε προηγηθεί. Πάψαν οι διαδηλώσεις αυτομάτως με την εκτόνωση του κόσμου στις εκλογές εκείνες. Απόδειξη της υψηλής ποιότητας των εκλογών στη χώρα μας είναι το ότι η έκβασή τους, ακόμη και όταν οι δημοσκοπήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας, και ίσως μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Φαναράς εδώ παρόν, δεν είναι για τον περισσότερο κόσμο δεδομένη. Αγωνιούμε για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είναι πολλές οι χώρες σήμερα στην Ευρώπη όπου συμβαίνει αυτό. Η αγωνία αυτή, αν όχι και για τον ίδιο νικητή, ποιος θα περάσει το 3% κλπ, είναι, όπως πιστεύω, ο καλύτερος δείκτης της ευρύτερης αποδοχής των εκλογών ως του μοναδικού τρόπου επίλυσης των διαφορών μας. Τέλος, η προσέλευση στις εκλογές, η προσέλευση στις κάλπες, είναι κατά κανόνα πολύ υψηλή. Πάνω από το 70% των εγγεγραμμένων. Μην μένετε σε αυτά τα νούμερα που βλέπετε τώρα, γιατί στους εκλογικούς καταλόγους περιλαμβάνονται και οι απόδημοι, οι οποίοι μόνο όταν έρθουν στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη ψηφίζουν. Δηλαδή δεν έχει αναγνωριστεί η ψήφος τους. Τούτο είναι αξιοσημείωτο ειδικά στις εκλογές του 19ου αιώνα, όταν η καθολική ψήφος δεν είχε καθιερωθεί παρά σε ελάχιστες χώρες. Αλλά και πιο πρόσφατα, που πέσαν τα ποσοστά της συμμετοχής στις εκλογές της υπόλοιπης Ευρώπης. Η υψηλή αυτή συμμετοχή στις ελληνικές εκλογές τις καθιστά γεγονός ξεχωριστό.
ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο κάθε φορά διακύβευμά τους. Γεγονός και ταυτόχρονα γιορτή, αφού επηρεάζει τους ρυθμούς της καθημερινότητας περισσότερο και από τις μεγάλες εθνικές και θρησκευτικές επαιτίους. Η Νάση Μπαλτά, μια πολύ καλή ιστορικός του 19ου αιώνα, που έχει μελετήσει τις εκλογές του Τρικούπη, συνοψίζει ως εξής την εικόνα. Εισαγωγικά, οι θορυβώδεις εκδηλώσεις στους δρόμους και στις πλατείες, τα βεγγαλικά, οι διατενεκέδων συναυλίες, οι ζητοκραυγές, τα γιουχαρίσματα, εμούτζε, τα πηγαδάκια, οι καυγάδες και οι συζητήσεις έξω από τα εκλογικά τμήματα και τα καφενεία, οι προεκλογικές ομιλίες, όλα αυτά είναι η άλλη πλευρά της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής του τέλους του 10ου αιώνα. Τέλος παραπομπής. Υπό τις εντελώς διαφορετικές συνθήκες του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα, δεν θα ήταν ανακριβές να λεχθεί ότι η κατάσταση αυτή, φυσικά του ρημένου των αναλογιών, συνεχίζεται, αν όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, τουλάχιστον στις κομοπόλεις. Άλλη μια λοιπόν ελληνική ιδιαιτερότητα που προσδίδει στην προεκλογική περίοδο και τις εκλογές μια αναμφισβήτητη μοναδικότητα για τα δυτικοευρωπαϊκά τουλάχιστον δεδομένα. Έχω ζήσει και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Στην Αγγλία είναι ακόμη χειρότερο γιατί δεν γίνονται εκλογές την Κυριακή, που δεν καταλαβαίνεις ότι γίνονται εκλογές. Τα ανωτέρω για διαφορετικούς λόγους υποτιμούσαν τόσο η μια όσο και η άλλη σχολή σκέψης που αντικρούει ο Γιάννης στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Δηλαδή η μαρξιστική σχολή και η σχολή της πολιτιστικής υστέρησης. Για μένα τη μαρξιστική σχολή, οι εκλογές ως φαινόμενο του επικοδομήματος δεν εκφράζουν βαθύτερες ροπές, αφού οι εκλογές παρασύρονται, σου λέει μία ξύλινη γλώσσα της αριστεράς, από δημαγωγούς και από τα μέσα ενημέρωσης. Όσο για τους υποστηρικτές της πολιτισμικής υπανάπτυξης, οι προτιμήσεις των εκλογέων είναι απόρρια της λειτουργίας των πελατειακών, σου λένε, μηχανισμών και όχι ελεύθερης επιλογής. Δεν θα επιμείνω περισσότερο στα χαρακτηριστικά της πλούσιας αυτής εκλογικής παράδοσης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, κακώς δεν αναδεικνύεται στην επίσημη ιστοριογραφία, στα σχολικά εγχειρίδια. Θα σταθώ στις συνέπειες του κατά το Γιάννη πρώιμου εκδημοκρατισμού, που είναι βαρισίμαντες και αξίζουν να εξαρθούν. Στον πρώιμο αυτό εκδημοκρατισμό, κατά τη γνώμη μου, προπάντων οφείλεται στο ότι ο ελληνικός λαός, ακόμη και όταν βρέθηκε στη δίνη των μεγάλων κρίσεων του σύντομου 20ου αιώνα, δεν ενέδωσε ποτέ ούτε στο δεξιό ούτε στον αριστερό εξτρεμισμό. Και για μεν την άκρα δεξιά αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμη και όταν ο φασισμός ήταν της μόδας στη δεκαετία του 30, δεν μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει μαζικό φορέα, κόμμα δηλαδή σοβαρό, στην Ελλάδα. Αν και πολιτικοί άνδρες της ευφυΐας ενός Ιωάννου Μεταξά το επιδίωξαν συστηματικά. Το ίδιο και η δικτατορία των συνταγματαρχών, στην οποία μπορεί μεν ο ελληνικός λαός να μην αντιστάθηκε όσο τουλάχιστον αρκετοί εξημών θα θέλαμε, δεν κατάφερε εντούτοις η δικτατορία, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να αποκτήσει το στοιχειώδες εκείνο μαζικό έρισμα που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει, όχι βέβαια τη μακροημέρευσή της, κάτι δύσκολο, τουλάχιστον μια ελεγχόμενη εκ των άνω εξομάλυνση τύπου Ισπανίας, με αμνηστία, να μην πάνε φυλακή οι ηγέτες της, και περιθωριακή έστω παρουσία του 1-2-3% στην μεταπολιτευτική ζωή της χώρας. Να θυμίσω την εντελώς πρόσφατη κατάρρευση της Χρυσής Αυγής σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, η οποία κρίση από το 2010 ευνοούσε δίχως άλλο τη διεύρυνση της επιρροής της. Όσο για την κομμουνιστική αριστερά, θυμίζω ότι υπό τις θεωρητικά ιδανικές για αυτήν συνθήκες της κατάρρευσης της δικτατορίας, στην οποία τόσα στελέχη της είχαν δώσει την ψυχή τους, και του σκανδάλου το 1974 και τις συνθήκες του σκανδάλου Κοσκοτά, ιδανικές επίσης το 1989, τα ποσοστά της κοιμάνθηκαν λίγο πάνω από το 10% το 1974 και κάτω. Η μόνη περίοδος κατά την οποία η κομμουνιστική αριστερά ξέφυγε από τη μιζέρια του περιθωρίου
και άνοιξε τα πανιά της ήταν η κατοχή. Και πάλι όμως την αύξηση της επιρροής της δεν εξηγούν οι θέσεις της, όσο η ηρωική δράση και η αυτοθυσία των στελεχών της στο πλαίσιο της εθνικής αντίστασης. Με άλλα λόγια, η άνοδος της αριστεράς στη δεκαετία του 40 οφειλόταν κυρίως σε εξωγενείς, στο ότι είχαμε κατοχή, σε τελευταία ανάλυση λόγους, όπως λέει ο Γιάννης, και δευτερευόντως στο ότι είχε ενδεχομένως ένα πολύ έξυπνο πρόγραμμα και μια δράση με απήχηση. Λόγω κατοχής τα είχε αυτά. Με την περιορισμένη αυτή απήχηση των άκρων στη χώρα μας, στη μακρά τουλάχιστον διάρκεια, ο Γιάννης Βούλγαρης ασχολείται σοβαρά αλλά έμεσα. Το κάνει κόντρα στο ρεύμα, όπως άλλωστε και ένας ιστορικός με τον οποίο βρίσκεται νομίζω πολύ κοντά, επίσης εικονοκλάστης, ο Κώστας Κωστής, αναδεικνύοντας τα αγνοημένα συνήθως επιτεύγματα του νεοελληνικού κράτους, το οποίο, ας μην το ξεχνάμε, απέκτησε στρατό, νοσοκομεία, εκπαίδευση εκ του μηδενός. Δεν υπήρχαν πριν επί τουρκοκρατίας για να τα φτιάξει και να προχωρήσει. Τα έφτιαξε από την αρχή. Το κάνει ο Γιάννης επίσης ασκώντας δρυμία κριτική στις απόψεις για επίσακτους θεσμούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν τάχα παρά να διαστρεβλωθούν εφαρμοζόμενοι στη χώρα μας. Και τούτο προβάλλοντας τη δυναμική των θεσμών από τη στιγμή που ενσωματώνονταν στο Σύνταγμα. Δυναμική που δημιουργούσε τελεσμένα. Ένα μόνο παράδειγμα. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της καθολικής ψήφου. Ενσωματώνοντας την πρώτα στο νόμο το 1844 και αργότερα στο ίδιο το Σύνταγμα το 1964, οι κοτσαμπάσιδες, δηλαδή αυτοί που ψηφίσαν αυτά τα συντάγματα, προσδοκούσαν, όπως είπα πριν, χειραγωγώντας την ψήφο, να επανέλθουν μέσω Βουλής στα ηνία της εξουσίας, από την οποία τους είχε απομακρύνει πρώτα ο Καποδίστριας και τον δολοφόνησαν και συνεχεία η Αντιβασιλεία και ο Όθωνας. Και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν. Εν τούτης, η δυναμική των εκλογών ήταν τόσο μεγάλη που δεν εμπόδισε τη βαθμία περιθωριοποίησή τους με την επικράτηση πολιτικών με νεοτεριστικές αντιλήψεις, όπως ο Χαρίλαος Τρικούπης και βέβαια λίγες δεκαετίες αργότερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα ανωτέρων, όση αλήθεια και αν περιέχουν, κινδυνεύουν να δώσουν εν τούτης μια στριβλή εικόνα της πραγματικότητας. Γιατί, και είμαι βέβαιος ότι ανάμεσά σας υπάρχουν τέτοιοι, όπως θα παρατηρούσαν οι κοινικοί της παρέας, το αισιόδοξο αυτό αφήγημα ξεχνά πρώτα-πρώτα τις δικτατορικές εκτροπές, περιορισμένης ασφαλώς διάρκειας σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές δικτατορίες, αλλά σοβαρές. Ξεχνά τις διαδοχικές πτωχεύσεις, τουλάχιστον δύο επίσημες και άλλες τρεις ανεπίσημες, με τελευταία αυτή του 2010, οι οποίες τοποθετούν τη χώρα μας στην κορυφή του καταλόγου των αφαιρέγγυων χωρών. Ξεχνά κυρίως τις σκοτεινές στιγμές της νεότερης ιστορίας μας, όπως το 1897, το 1916, το 1922, το 1944, το 1974 και το 2015, όταν βρεθήκαμε στην κόψη του ξηραφιού και λίγο έλειψε να βυθιστούμε. Ο Γιάννης ασφαλώς θα μας πει ότι οι γεωπολιτικοί κυρίως παράγοντες βρίσκονταν πίσω από όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ο ίδιος εν τούτης θα έσπευδε να προσθέσει ότι η προϋπόθεση για την επιτυχία της ξένης επέμβασης είναι κάποιοι στο εσωτερικό της χώρας, συνειδητά ή ασυνείδητα, να υποστηρίζουν τις ξένες επεμβάσεις. Και τέτοιες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας βρέθηκαν πολλοί. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ρωτήσω, γιατί άραγε συνέβη αυτό? Γιατί με άλλα λόγια βρέθηκαν τόσο πολλοί πολιτικοί, αλλά και τόσο, μην το ξεχνάμε, πλατιές λαϊκές μάζες που τους ακολουθούσαν, οι οποίοι σε πολύ κρίσιμες στιγμές παρασύρθηκαν από τους μαθητευόμενους μάγους όλων των αποχρέσεων, δημαγωγούς και άλλους, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την υπόσταση της χώρας. Ως πρώτη απάντηση στο ερώτημα αυτό θα αποτολμούσα την εξής. Διότι διαχρονικά, αγαπητές φίλες και φίλοι, η αντιπαράθεση των κομμάτων, όλων των κομμάτων και όχι μόνο των ακραίων, στη χώρα μας, ήταν τόσο οξία, τόσο κάθετη στο πλαίσιο του ελληνικού δικοματισμού,
που άνοιγε τους ασκούς του αιώλου ακόμη και όταν όσα χώριζαν τρικουπικούς και δηλιανικούς, βενιζελικούς και κωνσταντινικούς, ερετζίδες και κεντρώους, νεοδημοκράτες και πασόκους, για να σταθούμε στα παλιότερα και μόνο στις παλιότερες και μόνο αντιπαρατέσεις, δεν δικαιολογούσαν τέτοια όξυνση. Να πρόκειται για μια θεατρική εκδοχή της πολιτικής αντιπαράθεσης που κρύβει τη συμφωνία επί των βασικών, όπως τα κατάγγελνε για παράδειγμα το ΚΚΕ και τα άλλα αντισυστημικά κόμματα? Δεν το πιστεύω. Αρκεί για να το αντιληφθείτε, να αναλογιστείτε ότι σε εμάς θεωρείται αντικανονικό, για να μην πω κανονική εκτροπή, να μην κυβερνά τη χώρα ο νικητής των εκλογών, αλλά κυβερνήσεις συνασπισμού από κόμματα που αποδοκιμάσκαν. Δεν ήρθαν, εν πάση περιπτώσει, πρώτα στις τελευταίες εκλογές, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ήταν ένα σημείο στο οποίο με τον κύριο Βενιζέλο χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Πορτογαλία, όπου το δεύτερο και το τρίτο κόμμα κυβερνούν για 4 χρόνια, είμαι πεπισμένος στην Ελλάδα δεν θα θεωρεί το ομαλό ή αυτό που πάει να συμβεί στην Ιταλία. Η αντίληψη αυτής της πολιτικής, όπου είναι σαν να συγκρούονται η μέρα με τη νύχτα, το φως με το σκοτάδι, είναι τόσο διαθεδομένη ώστε να θεωρείται φυσιολογική. Έχω προσπαθήσει, αγαπητοί φίλοι, να μετρήσω την οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα με αντικειμενικούς δείκτες και να τη συγκρίνω με την ένταση που σημειώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και σας διαβεβαιώνω ότι υπερέχουμε όσο δεν φαντάζεστε. Ένα, νομίζω, πολύ εύγλωτο παράδειγμα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα ο νικητής των εκλογών δεν έχει παραπέμψει τόσο συχνά στελέχη του αντίπαλου κόμματος εξουσίας στο ειδικό δικαστήριο ή απειλήσει να παραπέμψει για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών όσο στην Ελλάδα. Σε εμάς αυτό θεωρείται σχεδόν φυσιολογικό, αρκεί να διαβάσετε την πολιτική αρθρογραφία της παραμονής των εκλογών. Δώστε πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία γιατί θα παραγραφούν τα αδικήματα. Και το έγραφαν πολύ πολύ σοβαροί πολιτικοί συντάκτες. Άλλο παράδειγμα, η ευκολία, και διορθώστε με πραγματικά κύριε Διαβάρα, που είστε παλιότερος, αν έχω δίκιο ή όχι, η ευκολία με την οποία ένα κόμμα αποχωρεί από τη Βουλή για να καταγγείλει κάποια παραβίαση του κανονισμού, κάποια μεθόδευση των κυβερνώντων. Σπανιότατα αυτό συμβαίνει σε άλλες δυτικές χώρες. Παλαιότερα συνέβαινε και με την αποχή στις εκλογές με τα γνωστά ολέθριες συνέπειες. Κοντολογείς η ακραία όξυνση και η διχαστική συνθηματολογία σε μας, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν κεφαλαιώδεις διαφορές, όχι μόνο δεν καταγγέλλεται, αλλά αποτελεί τον κανόνα. Ποιο το κακό, θα ρωτούσε κάποιος, ο γενικός της άλλης μεριάς, αν όπως φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να παρακολουθήσει τα κόμματα στον δρόμο της ακραίας πόλωσης? Η απάντηση είναι, όπως πιστεύω, προφανής. Παιδί της ακραίας πόλωσης είναι η αντιμετώπιση της δημόσιας διοίκησης ως λάφυρου από τον νικητή των εκλογών, με συνέπεια την ακραία κομματικοποίησή της. Και ναι, μεν τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται στα ανώτατα κυρίως κλιμάκια, σε επίπεδο δηλαδή υπουργικών επιτελείων, δεν απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, στις γενικές και ειδικές γραμματείες, στους συμβούλους των υπουργών, πλην όμως αυτό συνεπάγεται την αδρανοποίηση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων, με συνέπεια άνθρωποι με γνώσεις και ταλέντο και θέληση προσφοράς να περιθωριοποιούνται. Την καθημερινή διοίκηση, δεν λέω τις επιτελικές αποφάσεις, την καθημερινή διοίκηση την ασκεί η λεγόμενη πολιτική ηγεσία και όχι η δημοσιοϋπαλληλία. Αυτό είναι παράλογο. Είναι που μας κάνει να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί αν δεν διοριστεί κυβέρνηση, αν δεν, αυτό δεν, για σκεφτείτε που συνέβη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να θέλει 6 μήνες να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Στην Ελλάδα ήταν η συνταγή της πτώχευσης. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διακυβέρνηση της χώρας χωρίς πολιτική ηγεσία. Η δημοσιοϋπαλληλία δεν μπορεί. Και αυτό, γι' αυτό φταίνει η πολιτική, η πόλωση. Μοιραία με άλλα λόγια συνέπεια της ακραίας πόλωσης και της κομματικοποίησης είναι η αποτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης, παρά τις κατά καιρούς απόπειρες όλων των κομμάτων, ακόμη και σε περιόδους κανονικότητας. Το ίδιο ισχύει και για άλλους κρίσιμους τομείς της κρατικής δράσης, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, όπου η αδυναμία εφαρμογής μακρόπνων πολιτικών
έχει ως αποτέλεσμα να είναι θνησιγενείς όλες οι μεταρρυθμίσεις που κατά καιρούς επιχειρούνται. Περιορίζομαι να αναφέρω τον νόμο Διαμαντοπούλου. Είχα πολύ συμμετάσχει με φοβερό κέφι μαζί με μια ομάδα άλλων πανεπιστημιακών και διαπιστώσαμε ότι υπονομεύθηκε από εκείνους που τον ψήφισαν πρώτα και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ και τις διαδοχικές απόπειρες εξυγχρονισμού του ΕΣΥ, όλες με πενιχρά αποτελέσματα. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα είχε νόημα να πολλαπλασιάσω τα παραδείγματα για μια πραγματικότητα που είμαι βέβαιος ότι σας είναι υγεία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη μιας στοιχειώδους συνέχειας στη διοικητική δράση ως προϋπόθεσης για πραγματικές μεταρρυθμίσεις, για περισσότερο επαγγελματισμό και για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και τελειώνω. Συνεκβάν όρος για να συμβεί αυτό είναι να υπάρξουν οι ελάχιστες συνενέσεις, χωρίς τις οποίες ο φαύλος κύκλος της αδράνειας θα διαιωνίζεται. Πώς όμως μπορούν να επιτευχθούν αυτές οι συνενέσεις, και εδώ κρύβεται η αμηχανία μου, χωρίς η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα μας να χάσει το αλατοπίπερο, που όχι μόνο της δίνει τη χαρακτηριστική ζωντάνια της, αλλά που επιτελεί και μια ακόμη εξίσου κρίσιμη λειτουργία. Περιθωριοποιεί μακροπρόθεσμα χρυσές αυγές και άλλα άκρα, σε όποιο Θεό και αν αυτά πιστεύουν. Πώς με άλλα λόγια θα πετύχουμε συνενέσεις διατηρώντας αυτό το αλατοπίπερο. Να ένα ερώτημα προς συζήτηση με το οποίο θα κλείσω και την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι αμηχανίες είναι συχνά πολύ πιο επικοδομητικές από τις βεβαιότητες. Να μην ξεχάσω να πω γιατί το έχω υποσχεθεί. Αναφερόμενο στον πρώιμο εκδημοκρατισμό, εννοούμε φυσικά και ο πρόεδρος το είπε, την καθολική ψήφο των ανδρών, έτσι δεν είναι. Η ψήφος των γυναικών άργησε πολύ και θυμήθηκα ότι μία συνάδελφος, μία φίλη, όταν της είπα θα έρθει στο κορακοχώρι μου, είπε άκουσα να δεις, σε ένα πάνελ που είναι 5 άντρες, εγώ δεν έρχομαι. Νομίζω ότι ο Γιάννης αυτό θα το διορθώσει στην παρουσίαση που θα γίνει στην Αθήνα, νομίζω 23 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε του δίνω και το λόγο. Ξέρετε, η συζήτηση πλέον, νομίζω και σε εσάς και σε εμάς, δεν είναι αν έχεις διαβάσει το βιβλίο του Βούλγαρη, είναι πόσες φορές έχεις διαβάσει το βιβλίο του Βούλγαρη. Έτσι, εγώ μόνο μια μισή, αλλά έχουμε ακόμα καιρό. Γιάννη, το λόγο. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ήθιστο συγγραφέας να ευχαριστεί καταρχάς τους ομιλητές που του έκαναν την τιμή να παρουσιάσουν το βιβλίο, πόσο μάλλον αν είναι πρόσωπα τέτοιου κύρους όπως είναι το απόψινό πάνελ. Θα ήθελα όμως με την άδειά τους να παραβώ αυτό τον κανόνα και να ευχαριστήσω εσάς όλους και όλες που κάνατε πολλοί από εσάς και ένα μεγάλο ταξίδι για να παραβρεθείτε στη σημερινή συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ βεβαίως, επανέρχομαι στο σημερινό μας πάνελ, τον πρόεδρο Κώστα Σιμίτη. Πολιτικό ηγέτη που εντάσσεται δικαίως, νομίζω, στην ιστορική σειρά των σημαντικών μεταρρυθμιστών πρωθυπουργών. Έδωσε το όνομά του σε μια ολόκληρη, σημαντική και γόνιμη περίοδο της σύγχρονης Ελλάδας, η οποία απέδειξε την αντοχή της, ακόμα και όταν υπέστη συνειδητές προσπάθειες απαξίωσής της, είτε από την ακροδεξιά, είτε από τη λαϊκιστική αριστερά. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο, ένα πολιτικό, ο οποίος με εθνική υπευθυνότητα έδωσε τη μάχη με το τέρας της τροποποίειας, πληρώνοντας το ατομικό πολιτικό κόστος. Μεγάλος απών της σημερινής Βουλής, η απουσία του οποίου ήδη γίνεται αισθητή και νομίζω ότι στο προσεχές μέλλον θα γίνει ακόμα αισθητότερη. Ευχαριστώ τον φίλτα τον Νίκο, τον φίλο μου Νίκο Αλιβιζάτο, χωρίς τον οποίο δεν θα γινόταν και η απόψινή εκδήλωση. Πρωταγωνιστής εδώ και δεκαετίες στην ακαδημαϊκή και δημόσια σφαίρα για τη δημοκρατική οργάνωση της πολιτείας μας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ευχαριστώ τον Μιχάλη Μητσό, μαχητικό δημοσιογράφο διανοούμενο, γνώστη των διεθνών τάσεων και της διεθνούς πολιτικής, και φυσικά τον κύριο Βασίλη Κανελακόπουλο και τον κύριο Χρήστο Κανελακόπουλο που μας φιλοξενούν σε αυτό τον υπέροχο χώρο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι αφανείς δράστες, οι οποίοι, τους οποίους υπενήχθηκε ο Μιχάλης Μητσός, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω, αλλά και να αποκαλύψω τα ονόματά τους, γιατί η ιδέα της σημερινής παρουσίασης ξεκίνησε, όπως έμαθα αργότερα, από μια τοπική συνωμοσία με τους συνωμότες τον Μάκη Παρασκευόπουλο, τον Τζίμι Κονομίδη, τον Παύλο Αθανασόπουλο, τον Γιάννη και την Μιμή Μπούρη, και στην οποία συνωμοσία συνήργησε αργότερα ο Αλιβιζάτος. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο συγγραφέας ήθιστε ακριβώς να ευχαριστεί και να μην επανέρχεται στο βιβλίο. Ό,τι είχε να πει, το έχει γράψει. Και φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για να συζητήσουμε συστηματικότερα τις πολύ ενδιαφέρουσες όψεις που ανέδειξαν οι ομιλητές. Θέλω να πω και σκέφτομαι ότι το βιβλίο ευνοήθηκε από την συγκυρία. Η Ελλάδα προσπαθεί να βγει από το λαβύρινθο της χροκοπίας, προσπαθεί να καταλάβει γιατί τη συνέβη ό,τι τη συνέβη, θέλει να κρατηθεί από τον ίδιο της τον εαυτό, δηλαδή από την ιστορία της και από την αυτογνωσία της, για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο δύσκολος και πιο απρόβλεπτος. Και το βιβλίο, αν μη τι άλλο, είναι πρωτίστως αυτό. Μία ερμηνευτική πρόταση για τα 200 χρόνια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Δεν είναι ένα βιβλίο δηλαδή που αφορά την κρίση, την τρέχουσα, την πρόσφατη κρίση, ούτε το βραχή χρόνο. Επιδιώκει να λογαριαστεί με τη μακρά διάρκεια. Σε πολλά σχόλια και σε ερωτήσεις που μου γίνανε από εφημερίδες, στις διάφορες συνεντεύξεις που μου ζητήθηκαν, διαπίστωσα ότι προσλαμβάνεται σαν μια αισιόδοξη ανάγνωση της εθνικής μας εξέλιξης. Το τόνισαν και ο Μητσός και ο πρόεδρος Κώστας Σιμίτης και ο Νίκος Αλεβιζάτος. Δεν με δυσαρεστεί καθόλου να υπάρχει αυτού του είδους η αποτίμηση του βιβλίου μετά από μια τόση μεγάλη πίκρα που έχουμε περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θα είναι καθόλου στενάχωρο να έχουμε μια αισιόδοξη, ας το πούμε έτσι, ανάγνωση της ιστορίας μας. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτό το ζήτημα, και ξέρετε, η αισιοδοξία δεν ήταν καθόλου η πολιτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία άρχισα να επεξεργάζομαι αυτό το βιβλίο, το οποίο μου πήρε αρκετό χρόνο. Ξεκίνησα πράγματι την επεξεργασία του θέματος στην καρδιά της ελληνικής κρίσης, 12-13, όταν όλα γύρω ήταν πολύ σκοτεινά. Είχαν αναθερμανθεί πάλι απαξιωτικές ερμηνείες της ελληνικής περίπτωσης, για τη χώρα μας δηλαδή. Με άλλα λόγια, άλλαζε πάλι η αξιολογική κρίση για την Ελλάδα. Το γεγονός είναι φυσικό και εύλογο σε ένα βαθμό. Οι ερμηνείες επηρεάζονται από την ιστορική συγκυρία και από την κοινωνική ψυχολογία που δημιουργεί η εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Έτσι, παραδείγματος χάρη, η μεταπολεμική Ελλάδα, που διέγραψε μια τροχιά από το κακό στο κακό, από τον εμφύλιο στη δικτατορία, φάνταζε σαν μια αρνητική εξέλιξη στο δυτικοευρωπαϊκό σκηνικό, το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό σκηνικό. Αυτό αποτυπώθηκε και στις ερμηνείες που εμφανίστηκαν στη διάρκεια της δικτατορίας και στην πρώτη μεταπολίτευση. Αντιθέτως, η Ελλάδα που έμπαινε στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ και έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φάνταζε σαν μια κανονική σχεδόν ή μια κανονική απολύτως ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό έκανε περισσότερο αισιόδοξες τις αναγνώσεις που προτάθηκαν στο γύρισμα της δεκαετίας του 90, δηλαδή στην αρχή του 2000 και ύστερα. Μετά την κρίση του 2008-10, η Ελλάδα, μόνη χώρα που έμεινε επί τόσο καιρό στα μνημόνια, επανέλαβε την αρνητική της εικόνα και στο εσωτερικό της, για τον εαυτό της η ίδια δηλαδή, και από τους ξένους ακόμα περισσότερο. Και ως εκ τούτου πολλαπλασιάστηκαν πάλι οι καταδικαστικές ερμηνείες και κυρίως οι καταδικαστικοί κοινοί τόποι για την αρνητική ιδιομορφία της Ελλάδας.
Νομίζω όμως ότι η ιστορία και η ιστορική κοινωνιολογία δεν μπορεί να αρκούνται να αντικατοπτρίζουν την εκάστοτε κοινωνική ψυχολογία και να μετεωρίζονται μεταξύ αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Θα είναι σαν να ενθουσιαζόμαστε όταν ο Σύσυφος φτάνει το βράχος στην κορυφή και να καταθλιβόμαστε όταν ο βράχος ξαναπέφτει πίσω. Εξάλλου, η ιστορία είναι πολύ πιο πολύπλοκη και οι δρόμοι της είναι πολύ πιο μπερδεμένοι από ότι ο απλός δρόμος του Σύσυφου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ιστορική κοινωνιολογική ερμηνεία που να εξηγεί ταυτόχρονα την άνοδο και την πτώση, τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Και έχει σημασία νομίζω να σημειώσουμε αυτό εν ώψη των απολογισμών που θα πυκνώσουν τώρα με τα 200 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας μας. Έχει σημασία να αποφύγουμε άλλη μια για να πέσουμε άλλη μια φορά σε μια αποπροσανατολιστική πόλωση μεταξύ του εθνικιστικού κιτς και της εθνικιστικής φανφάρας από τη μία ή της αντιεθνικιστικής επιθυμίας ή τάσης αποδόμησης των επιτευγμάτων του έθνους κράτους που οικοδομήσαμε όλα αυτά τα 200 χρόνια. Επιδίωξα λοιπόν να προτείνω μια αναθεώρηση των ερμηνευτικών σχημάτων, να συνθέσω το υπάρχον υλικό με ένα νέο τρόπο σε μια νέα μεγάλη εικόνα. Προσπάθησα να δω με νέα ματιά πώς εξελίχθηκαν και αλληλεπέδρασαν στην ελληνική περίπτωση οι ατμομηχανές της νεωτερικότητας, η γεωπολιτική και το κράτος, ο καπιταλισμός, η πολιτική και η δημοκρατία. Το τόνισε ιδιαίτερα ο πρόεδρος Κώστας Σιμίτης. Έδωσα όμως, όπως πολύ εύστοχα ανέδειξαν οι ομιλητές, διαφορετικά βάρη, διαφορετικές σημασίες σε αυτούς τους μετασχηματισμούς της νεωτερικότητας. Υπογράμμισα την καθοριστική προωθητική δύναμη που είχαν στην περίπτωσή μας η γεωπολιτική, η οικοδόμηση του σύγχρονου κράτους και η δημοκρατική πολιτική. Παράγοντες δηλαδή που στο δημόσιο λόγο και στα περισσότερα ερμηνευτικά σχήματα λογίζονται σαν υπέτη των εθνικών μας παθογενειών. Εξού και ο χαρακτηρισμός παραδόξος στον τίτλο. Ο τόνος όμως, το ανέφερε και ο Νίκος, είναι στο νεωτερική. Μια χώρα που με καθυστερήσεις και μεταπτώσεις μπόρεσε να παρακολουθήσει τους νεότερους μετασχηματισμούς. Δεν είχα πρόθεση να επαναλάβω ή να προτάξω μια ψυχολογική αξιολόγηση, είτε αισιόδοξη είτε απεσιόδοξη. Αν κάτι υπογραμμίζει η ερμηνεία που προτείνω, η ανάγνωση που επιχειρώ, είναι να αναδείξω την εγγενή επισφάλεια της εθνικής εξέλιξης που περιέχει και μια προειδοποίηση. Το υπογράμμισε ιδιαίτερα ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Απορρίπτει μια αφελή εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μια νομοτελειακή εξέλιξη προς την πρόοδο και τη διαρκή βελτίωση της θέσης της στη διεθνή ιεραρχία. Το αντίθετο, οι γεωπολιτικοί και πολιτικοί παράγοντες που, όπως υποστηρίζω, αν έχω δίκιο, έχουν καθοριστική σημασία στην εθνική μας εξέλιξη, είναι κατεξοχήν ανοιχτοί στη συγκυρία, στην επισφάλεια και στις απότομες μεταπτώσεις. Σήμερα βρισκόμαστε, φοβάμαι, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, ακριβώς εν ώψη μιας νέας επισφαλούς εποχής. Εξού και η προειδοποίηση. Υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να παγιδευτεί σε μια μακρά πορεία χαμηλής πτήσης, καθώς δρούν πλέον τάσεις εθνικού μαρασμού και δομικού χαρακτήρα. Δεν φτάνει πια, νομίζω, η Ευρώπη σαν πολικός αστέρας, όπως λειτουργήσε στο 19ο αιώνα και αργότερα στον 20ο αιώνα. Ακόμα και αν η Ευρώπη βρει το δρόμο της στην παγκόσμια αναδιάταξη δυνάμεων που γίνεται σήμερα, με κύριο χαρακτηριστικό τη μετατόπιση της σκίας από τη Δύση στην Ανατολή, η Ελλάδα μπορεί να μείνει στάσιμη σε χαμηλές θέσεις της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ιεραρχίας. Και κατά τη γνώμη μου, και αυτό θέλω να είναι η κατάληξη λίγο αυτής της σύντομης υπόμνησης, είναι ότι το νέο εθνικό ζήτημα του 21ου αιώνα είναι, κατά τη γνώμη μου, να αντικρούσουμε αυτό τον κίνδυνο, να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο. Και σε αυτό χρειάζεται ο πεσιμισμός της σκέψης να οδηγήσει στην αισιοδοξία της βούλησης για να το αντιμετωπίσουμε. Μία εκτός, ας το πούμε,
υπόμνηση θα ήθελα επίσης να κάνω, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για τον υποτίθεται πολιτικό χαρακτήρα που θα είχε αυτό που, όπως είδατε, ήταν μια παρουσίαση ενός βιβλίου. Όντως δεν είχε επαληθεύτηκε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις για κάποιες μικροκομματικές ή κομματικές, εν πάση περιπτώσει, διαργασίες στις οποίες θα γινόταν αναφορά, δεν ίσχυσαν. Πλην όμως, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι προσωπική μου μόνο άποψη, το γεγονός ότι δύο από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, ένας από τους πιο επιφανείς επιστήμονες πολιτικοποιημένους της δημόσιας σφαίρας, έρχονται να σχολιάσουν ένα βιβλίο το οποίο θέτει στο επικεντρό του μια απόπειρα νέας εθνικής αυτογνωσίας, είναι ένα σημάδι κατά τη γνώμη μου ότι σε αυτή τη φάση, ακριβώς λόγω της επικινδυνότητάς της και λόγω της επισφάλειας στην οποία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να δούμε την πολιτική με τους όρους μιας μεγάλης πολιτικής, μιας πολιτικής που ξέρει να ξαναθέτει εθνικούς στόχους μακράς διάρκειας και να σηκώνει το κεφάλι πάνω από τα μικροκομματικά παιχνίδια, είτε σοκομματικού είτε διακομματικού χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι το βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη πουλιέται σε ένα χώρο εκεί. Μπορούν όσοι, αν υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν, να το αγοράσουν. Τώρα, είναι πρακτικά, έχουμε κάποιες πρακτικές δυσκολίες φωτισμού, αλλά έχουμε, νομίζω, χρόνο, όχι πάρα πολύ, για ερωτήσεις, εφόσον υπάρχουν. Θα προτιμούσα όχι τοποθετήσεις, αλλά ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν βέβαια και εδώ και στη συνέχεια που οι οργανωτές μας έχουν καλέσει για ένα κρασί. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε στο κρασί. Ωραία. Ωραία. Τότε να το κλείσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους και θα τα πούμε στη συνέχεια.